Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράκι, είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαράκι να πούμε για να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ρε μα τη λένε οι αεξίδες. Να το σωταρίφα ο αεξής. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, στέλνει το μήνυμα. Πάλι ρόμπαρα πέγγειρες με το ΆΚΑ, όπως και στη Ριζούπολη. Στην Τρίπολη μάλλον. Πες μας καλύτερα ότι οι λύκοι θα μπουν στο θησαυροφυλάκιο του Σκρούτζ. Τα ρήφας 112. Μερσεντές. Την καλημέρα μου. Γιατρέ, καλημέρα. Καλημέρα. Γιατρέ μου, πήγε στα Γιάννενα, μας έδωσες ρεπορτάζ. Καυτό ρεπορτάζ. Βιολογικό, οπαδικό. Αστυνομικό. Χαζινάκο, ναι. Μόλις κάνεις το 70% θα σε προσλάβει ο Ανδρώνης Μήπη. 7 στα 10 όταν κάνεις. Εγώ αρχίζω και καταγράφω. Ναι. Κρατά στατιστικά. Μην είπε το αφεντικό, λέει. Αν ακούσει με λέει ότι είναι δυνατός στο στοίχημα, ωραία. Μπορεί να πάρει στήλη στην εφημερίδα και τα λοιπά και να λέει στην εκπομπή σου τα δικά του και τα λοιπά. Είστε στην εφημερίδα στήλη. Εγώ δεν θέλω πουθενά. Ναι, όχι. Δηλαδή, πώς θες να τα λες. Πώς θες να τα λες, δηλαδή. Δηλαδή, σε δώσει στήλη. Πώς προτείνεις, ας πούμε, τη συνεργασία, να πούμε. Εμένα με το στοίχημα μου αρέσει, εκτός από τα προγνωστικά, να παρουσιάζω και ένα σκεπτικό για να, και να λέω έναν τρόπο τον οποίο άλλος παίζει στοίχημα. Δηλαδή, στοίχημα δεν είναι
ο πιο λανθασμένος τρόπος να παίξει κάποιο στοίχημα είναι να πάρει μια εφημερίδα, να δει τα αποτελέσματα και να παίξει μια απόδοση. Είναι ο πιο λανθασμένος τρόπος. Ναι. Για τον απλό λόγο ότι οι εταιρείες στοιχημάτων είναι ναι. πολύ πιο μπροστά στατιστικά από τον κάθε παίχτη ναι. και οι αποδόσεις που βγάζουν βγαίνουν με στατιστική ακρίβεια. Έχει του στατιστικολόγου. Ναι. Πρέπει να είναι άλλο ο τρόπο. Ένα παίχτη να διαβάζει τι ειδικέ συνθήκε ενό παιχνιδιού. Άρα και να βρίσκεται το στατιστικό λάθο. Άρα, λοιπόν, ένα... μπορώ να μπω στη λεπτομέρεια να πούμε. Ναι. Έτσι μου αρέσει το στοίχημα τουλάχιστον. Να το διαβάζω αλλιώ. Και όχι να παίρνω μια εφημερίδα. Μια βάδα έφερε 4 over τα τελευταία παιχνίδια. Παίξτε over. Είναι ηλίθεια η εταιρεία στοιχηματο... μέτρο, α πούμε. Ναι. Ποιον θεωρεί έτσι καλό στοιχηματζή εδώ δικό μα. Δεν θα μου πει του κακού. Σε κάποιον που μ' αρέσει, κοντά είμαι, ας πούμε. Εμένα ο Ραγκάτση μου αρέσει. Σ' αρέσει ο Ραγκάτση. Ναι, μ' αρέσει. Σ' αρέσει ο Ραγκάτση. Γενικά και το προφίλ του εκτός από. Σ' αρέσει το σκεπτικό του, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, είναι, είναι πιο ψαγμένος. Δεν πάει flat. Δεν είναι flat. Flat, τι είναι, τι flat, δηλαδή flat. Flat, παίξτε αυτό, over, ξέρω εγώ, το άλλο. Λέει το σκεπτικό. Είναι σημαντικό να λες σκεπτικό των άλλων, τα παίζει ένα σημείο. Ναι. Και όχι να λες, παίξε αυτό. Η επιχειρηματολογία ναι. της πρόβλεψης. Μπράβο, μα, εκεί. Αυτό, εκεί είναι. Λοιπόν, τελείωσε. Με έχει τσεκάρει το αφεντικό, με έχει πει, ας πούμε, ότι. Δυνατός είναι αυτός και τα λοιπά. Τον είπαν κάτι φίλοι του, τον πιάνει στο μπάσκετ λέει και το αναλύσει και τα λοιπά. Αν και η ομάδα στο μπάσκετ τώρα θα πάει στην Α2 Β Εθνική, ας πούμε, ή θα πάρει το άφημί του Φάροντα. Ο Φάροντας λέει στη Λάρισα, με είπανε. Ο Φάροντας. Καλά, μπάσκετ γίνεται μεγάλος άλλος με τον Παναθηναϊκό τώρα, εκεί είναι το θέμα. Τι, ο Παναθηναϊκός δεν πεθαίνει, να πούμε, εντάξει. Που πάει να τα βροντίξει να φύγει από την Ευρωλίγκα. Μαγιά ο Γιαννακόπουλος. Μαγιά. Μαγιά κάνει. Μαγιά. Για ανέλησε τη μαγιά. Και πάμε στον γιατρό τον οπαδό τη. Σε λέει ένα χρόνο με αφήσατε, με αφήνετε, θέλουν να τον αποβάλουν κτλ. Και δεν έγινε δεκτή έφεση από το εφετείο. Και θα κάνει δημοψήφισμα με τον κόσμο ότι θα αποφασίσει να παραμείνει η ομάδα ή να φύγει από την Ευρωλίγκα. Δημοψήφισμα θα κάνει με τον κόσμο. Και ο Τσίπρας έκανε δημοψήφισμα και το έκανε αντίθετο. Δηλαδή έχουν αξία τα δημοψήφισμα. Νομίζω ο Γιαννακόπουλος ότι θα κάνει αυτό που θα πει το πραγματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα κάνει στην πράξη. Πριν πάμε στον γιατρό, ο οποίος πήγε στα Γιάννενα και, έχει, και είδαμε και κύπελο σήμερα και θα αναλύσουμε και θα πούμε και τα λοιπά πολλά πράγματα. Ξένο μάτσο για σήμερα, γιατρέ. Είχε και έχει ακόμα. Είχε γερμανικό κύπελο, ισπανικό κύπελο. Εντάξει. Πράγματα τα οποία είναι πλέον πολύ πυκνό πρόγραμμα. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα έρχεται το Champions League στις οθόνες μας. Juventus Tottenham και Real Paris. Τα δυνατά μάτια της άλλης εβδομάδας. Ωραία, θα κάτσουμε. Ανυπομονούμε. Θα κάτσουμε. Να τα μελετήσουμε. Είχαμε επανεμφάνιση Μπουφών να αποκρούει κρίσιμο πέναλτι στο παιχνίδι στον Μπέργαμο στο πρώτο ημιτελικό με την Αταλάντα. Κακοκτυπημένο. Το θυμάσαι, το είδες. Κακοκτυπημένο, δεν έχει σημασία. Έκανε απόκριση πέναλτι. Μετράει αυτό για έναν υπέργυρο τερματοφύλακα. Υπέργυρο ως τερματοφύλακα, όχι ως άνθρωπο. Έκλεισε και τα 40 πλέον ο Μπουφών. Είναι μεγάλη η μορφή. Γκρινιάζει πάρα πολύ γιατί θέλει να είναι βασικό στην ομάδα. Ναι. Έχει διαφορετική άποψη ο Αλέγκρι. Ο Σέσνη είναι καλύτερος αυτή τη στιγμή. Δεν μου λες, Χατζινάκο, δεν μου λες, αν άκουγα και είσαι κάτι αργιανίδικα αυτά. Ναι. Να κάνουμε στην τράπεζα, λέει, να ανοίξουμε ένα λογαριασμό και να μαζέψουν λεφτά οι Αργιανοί. Για το μπάσκετ του Άρη που πεθαίνει. Τα πιστεύεις αυτά, λέει. Δηλαδή και τι να σωθεί η ομάδα, η ομάδα είναι μέσα 4 εκατομμύρια. 4,5. 4,5 εκατομμύρια, τι να μαζευτεί. Τι να μαζευτεί. Τι να μαζευτεί. 20.000, 30.000. Ο Άρης έχει δύο δρόμους. Ή μπορεί να έρθει κάποιος επενδυτής να ξεχρεώσει μια και έξω ναι. και η ομάδα να ξεκινήσει με ναι. υγεία την καινούργια χρονιά ναι. ή να πέσει β' εθνική, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εσύ τι προτιμάς. Έναν από τους δύο. Αν δεν μπορεί να έρθει κάποιος επενδυτής και πάμε με διαχείριση να έχουμε άλλη μια πενταετία στην αφάνεια με παίχτες της σειράς. Όχι, δεν θέλω αφήμη. Β' εθνική. Ναι. Έχω μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ για να πάρω άλλα αφήμη. Είδες τι έλεγα, γιατρέ. Ότι αυτοί δεν είναι να πέσουν γάμα, έχει β' εθνική στην μπάλα. Συνηθισμένοι είναι. Το μπάσκετ είναι αυτό που θα τους πονέσει, να πούμε. Άρα είχα δίκιο. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης έχει ένα ρεκόρ μαζί με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ από τη μεγάλη κατηγορία. Θα μείνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Εγώ το βλέπω ρεαλιστικά το πράγμα. Δεν θέλω να βλέπω την ομάδα μου να σέρνεται, να βλέπω αυτό το θέμα που παρουσιάζει. Οπότε τίποτα, στο χειρουργείο. Ή το ένα ή το άλλο, δεν έχει. Ή επενδυτής με λεφτά να ξεχρεώσει, ή β' εθνική. Να είμαι δηλαδή και να σέρνουμε έτσι στην Α1 και να είμαι ο 8ος, 10ος, 11ος, θα πέσω, θα σωθώ ή θα κάνω, για άλλη μια πενταετία με διαχείριση, δεν θέλω. Καλύτερα να πέσω, μια και έξω. Όταν... Σε τρία χρόνια θα είμαι πίσω, σε δύο χρόνια. Χαιρετίσματα γιατρέ από την πύλη. Ποια είναι η πύλη? Πύλη Τρικάλων, όχι ρε, πύλη τη μονάδα. Πύλη Τρικάλων. Όχι ρε, πύλη τη μονάδα. Ναι. Ναι. Γιατρέ, εσύ είσαι άνθρωπος της αεροπορίας. Έχεις μπει σε αεροπλάνο, οπότε έτσι παχυνικό. Άλλο που ανήκω και όχι, αυτό το κάνουν έχεις οι πτάμενοι. Έχεις πάει, ας πούμε, όμως, όχι, σκύλο όχι, όχι. Σε ειδική αυτή με το αεροπλάνο, ας πούμε. Μα όλες οι
μεταφορέ ενό ζώου ο οποίο θα πάει στην νησιωτική χώρα γίνονται με σε 130. Μπαίνουν σκύλοι, ναι. Δεν συνοδεύει κτηνίατρο, είναι κανονικά ο φρουρό μαζί με το σκύλο. Απλά γίνεται μια έκσταση πριν την διαδικασία τη συγκεκριμένα να δούμε την υγεία του ζώου, αν μπορεί να μεταφερθεί. Και αναλόγω γίνεται και η μεταφορά του. Ρε Μπούφορα, αυτό που λέω κοντά στο μικρόφωνο να ακούγεσαι, μου λέει ο 909. Εντάξει. Εντάξει, έχω με τα μικρόφωνα δεν τα πάω καλά γιατί θέλω να έχω και οπτική μπροστά μου. Θέλω να έχω μια οπτική, πώς λένε, παιδί μου. Κάποτε ήταν να αγοράσω ένα αυτοκίνητο παλιά. Μπαίνω μέσα, καλό αυτοκίνητο. Λέω δεν το παίρνω. Λέει γιατί δεν το παίρνει. Λέω δεν μου αρέσει το κοντέρ, τα γράμματα να πούμε. Και πώς το λένε, η οπτική. Λέει ποια οπτική. Εγώ θέλω να είμαι μέσα στα μάξιλο και να νιώθω ότι είμαι σε βιτρίνα μέσα, ότι έχω ορατότητα μεγάλη. Λέει, α, ένα μεταχειρισμένο DD, πώς τα λένε αυτά τα DD, Audi DD. Ένα οχταετίας ήτανε, το σκότων ένας, ξέρω. DD. Audi DD, ρε. Το TT λέει. TT, ρε. Ταυτά, βρε. Ταυτά, ναι. Τι, τι. Ωρε, κλειστοφοβία, μπήκα μέσα να πούμε. Χαμηλό αυτοκίνητο. Ναι, κατάλαβες τι έγινε. Και με έπιασε θλίψη. Εκείνο ρε σχεδόν στην ουσία διθέσου είναι. Έχει δεν, έχει, δεν είχε αυτό. Δεν είχε παράθυρα. Κλείστηκα δεν μέσα και έπαθα πλάκα να πούμε. Τέλος πάντων. Λέγε γιατρέ, σε ακούω τώρα εσένα. Πήγε στα Γιάννενα. Πήγα στα Γιάννενα. Πήγε Γιάννενα πάω. Μπήκε τζάμπα. Έχω όπως όλος ο κόσμος. Μπήκε τζάμπα όπως όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Δηλαδή είχε πληρώσει εισιτήριο. Όχι. Ψάχναμε να βρούμε εισιτήριο. Ναι. Από την Τρίτη Viva κλειστή. Ναι. Όταν πήγαμε παρά την αντίθετη ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΣ για να θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο γήπεδο, ούτε εκεί μπορούσαμε και δεν άνοιξαν τα εκδοτήρια. Δεν άνοιξαν. Όχι. Εν τέλει, μετά από πολλή υπομονή, ένας μεγάλος όγκος φίλων του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετακινήθηκε με πορεία από την παραλία της λίμνης των Ιωαννίνων προς το γήπεδο. Και εσύ μαζί. Εγώ όχι. Εγώ περίμενα απλά το τηλέφωνο από τα παιδιά. Είμαστε μεγάλη παρέα. Στείλαμε δύο άτομα ως προπομπούς να δούμε τι γίνεται. Οι υπόλοιποι είμαστε στα τσίπουρα. Στη χαλαρότητά μας. Ναι, πληρώσατε ή δίνατε τους εστιατόρες. Πλάκα κάνεις. Εγώ δεν ήταν να γίνεται τίποτα. Ελάχιστα πράγματα συνέβησαν στην πόλη των Ιωαννίνων. Ήταν μια φιλική ατμόσφαιρα εξ αρχής. Ναι. Για να λέμε κάποιες αλήθειες. Ναι. Κατά τις δύο παρά λοιπόν υπάρχει. Είμαι υπερκινητικό. Η ένδειξη ότι η αστυνομία έχει ανοίξει το πέταλο. Ναι. Φυσικά δεν υπήρχαν εισιτήρια. Ναι. Όλοι μπαίνανε μέσα χωρίς να πληρώσουν οτιδήποτε. Και μπήκες μέσα κι εσύ. Και μαζί. Ακολούθησα. Μάλιστα. Στο πέταλο είδα το παιχνίδι. Ναι. Δυστυχώς δεν ήμουν από τους πρώτους για να μπορέσω να προωθηθώ στην κεντρική θύρα και να έχω καλή ορατότητα και να κρίνω ακόμα καλύτερα το παιχνίδι. Ναι. Έζησα ωραίες καταστάσεις. Μου άρεσε αυτό που ως εμπειρία. Είδα το λαό του ΠΑΟΚ πολύ κοντά. Τον καλό λαό του ΠΑΟΚ όπως λες και εσύ. Ναι. Δηλαδή. Τους πιο μάχημους. Άμπρα. Με όλη την έννοια της λέξης. Τους καρνίβαλους θα πούμε. Τους καρνίβαλους. Δηλαδή, εντάξει, δεν πλησίαζαν την φιγούρα του ανθρώπου ο οποίος είχαμε δει στο μάτς με την Τότεναμ. Ναι. Που πανηγύρισε εκεί τα γκόλ και είχε μείνει η εικόνα του ακόμα. Λουλουδάς. Ναι. Λουλουδάς στη μνήμη μας. Τι φάτσα, ρε φίλε. Φοβερή. Τρομερή. Ναι. Άμα ας πούμε, τι ομάδα είσαι εσύ, ρε φίλε, του πεις, τι μπορεί να είναι άλλο. Η ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολυμπιακός με αυτή την φυσιογνωμία. Εντάξει. Δεν έχει την ευγένεια μέσα, έχει την αγρίλα, ρε παιδί μου, πώς θα το. Αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός μετά το ποτέ ξανά πρωτάθλημα στον Πειραιά του καπετάνιου, φαίνεται ότι παθαίνει τώρα ο Ολυμπιακός μετά το Ιάκ, είναι μια ομάδα απάτη του Μαρινάκη. Παιδιά, ο καλύτερος και ο πιο επιχειρηματικός στο στοίχημα στο Μετρόπολης είναι ο Μάτζιος. Συμφωνείτε, λέω 8-28. Και ναι. Πιάνει και μεγάλη εμβέλεια αγώνων, δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, πιάνει και πρωταθλήματα τα οποία είναι χωρίς καν τηλεοπτική κάλυψη. Ναι. Ναι, καλός είναι και ο Μάτζης, ωραίος είναι ο Μάτζης. Άρα είναι ο Ραγκάτσης, λες και ο Μάτζης. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχισε γιατρέ, μπαίνεις λοιπόν, μέσα. Μπαίνουμε μέσα, ναι. Πασαρέλα κανονική, οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα. Ναι. Εντάξει, βέβαια κάποιοι ανυπόμονοι και όταν πήγαν να προωθηθούν προς την κεντρική θύρα, οι αστυνομικοί είχαν πάρει ήδη θέσεις, οπότε απλά σπάσαν το κάγκελο γιατί ήταν κλειστό, μπήκανε μέσα κανονικά, χωρίς να προκαλούσε καμία άλλη φθορά στο γήπεδο. Ουσιαστικά δεν έγινε κάτι. Ήταν άξιο δηλαδή αυτό που φωνάζουν από κάτω, α, εσείς κάνατε μαγιές. Και πρέπει να τιμωρηθείτε να πούμε. Με πλήρη αντικειμενικότητα δεν έγινε τίποτα. Θέλω αντικειμενικότητα. Δεν έγινε άξιζε, τίποτα. Δηλαδή ο παρατηρητής να τα γράψει αυτά. Όχι. Όχι λες. Η αστυνομία δικαίως έγραψε λευκό φύλλο και έκανε και πολύ καλά τη δουλειά της. Ναι. Για να λέμε την αλήθεια. Ο παρατηρητής του αγώνα εξίσου, διαιτητής εξίσου. Ναι. Για το φύλλο αγώνα. Εντάξει. Άρα λες σωστά. Τζάμπα τα κλάματα. Άρα τζάμπα φωνάζει. Επειδή είμαι ένας ουδέτερος παρατηρητής, δεν έχω. Ναι. Ναι. Δεν έχω ας πούμε κάποια προτίμηση ιδιαίτερη στις ομάδες οι οποίες διηγούν τον τίτλο. Δεν είσαι οπαδός, ρε φίλε. Δεν είσαι οπαδός. Μιλάμε αντικειμενικά για ψύχρεμα. Ναι. Άρα αυτό που φωνάζουν οι κάτω δεν ισχύει. Και το λες εσύ που δεν είσαι ΠΑΟΚ.
Όχι. Δεν ισχύει, όχι. Δεν κάναν φθορές, δεν κάναν ζημιές. Όχι, όχι, τίποτα. Τζάμπα φωνάζουν, δηλαδή, οι οπαδοί του Πας Γιάννα εναντίον του Χρυστο Βασίλη. Και όπως φαίνεται από το επίσημο σάιτ. Χρυστο Βασίλη, γιατί τον βρίζουν, να πούμε, για ποιο λόγο. Εγώ πιστεύω ότι όπως λένε για τους Ηρακλειδείς, Πέτρο θα λέτε και θα κλαίτε. Αντίστοιχα για τους οπαδούς του Πας Γιάννα θα ισχύσει το Χρυστο Βασίλη, θα λέτε και θα κλαίτε. Όχι, μας ακούς τα Γιάννα τέτοια ώρα, ξέρεις τίποτα. Ω, αυτό είναι βαρύ, πολύ βαρύ που λες. Βέβαια, τώρα είναι μια ομάδα η οποία περνάει την καλύτερη φάση της ιστορίας της. Ναι. Δεν είναι πλέον το ασασέρ που όλοι είχαμε συνηθίσει. Ναι. Καλό ποδόσφαιρο, πουλάει ποδοσφαιριστές. Εντάξει, σήμερα έχει μια άτυχη στιγμή με την ομάδα της Λάρισας. Σαφώς καλύτερη ομάδα Πας Γιάννα, δεν μπόρεσε όμως να περάσει τα ημιτελικά του κυπέλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και πολλά περιθώρια διάκρισης τόσο η ομάδα της Λάρισας όσο και ο Πανιώνιος που πέρασαν στα ημιτελικά. Ναι. Εγώ εύχομαι βέβαια να κληρωθεί, αν περάσει ο ΠΑΟΚ με το καλό αύριο τον Ατρόμητο, που είναι το πιθανότερο σενάριο με την ΑΕΚ, για να λύσει τις διαφορές τους. Να δούμε. Όχι, ρε φίλε, άσε να κάνουμε καμιά αναμετάδοση ακόμα με τον Ζαΐρη σε κάνα τελικό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι, γιατί όχι. Δεν θέλω. Δεν του έχει οριστεί που γίνεται ο τελικός. Λογικά θα γίνει ο ΑΚΑ. Όπου και να γίνει, να πάει ο ΠΑΟΚ, να πάμε κι εμείς να ανοίξουν οι ορίζοντές μας, να πάμε άλλο ένα τελικό. Ξέρεις πόσους τελικούς έχω πάει εγώ, ένα κάρο. Εντάξει, μπορεί να περάσει ο ΠΑΟΚ. Παράζ, έχω πάει, τελικούς έχω πάει. Νομίζω χρονική αλληλουχιά των αγώνων είναι τέτοια που ευνοεί την ομάδα του ΠΑΟΚ αν κληρωθεί με την ΑΕΚ. Ναι. Καθώς ο πρώτος ημιτελικός συμπίπτει τέλη Φλεβάρι, ναι. Μια ΑΕΚ που θα έχει σκάσει με συνεχόμενη ροή καλών παιχνιδιών. Ναι, αλλά τώρα λέμε θα σκάσει η ΑΕΚ. Και ακόμα να σκάσει η ΑΕΚ. Το τελευταίο τέταρτο έσκασε σήμερα. Έσκασε όμως. Έσκασε, αλλά δεν το έκανε. Αυτό το τέταρτο το τελευταίο. Είναι προάγγελος ότι θα γίνει στο μέλλον αγωνιστικά. Να το σου γιατρός. Τώρα κάνεις εχθρούς στους αεξίδες. Όχι, εγώ βλέπω με ένα διαφορετικό και επιστημονικό τρόπο. Το τελευταίο τέταρτο το κομμάτι αυτό το βιολογικό. Είναι ένα ερωτηματικό εδώ τώρα. Κοίταξε, μια ομάδα η οποία με χαφ τον Κονέ. Ναι. Πάει να βγάλει τώρα το κέντρο. Και εξτρέμ Μπακαστά και Χρυστοδουλόπουλο. Όσο και να θες. Πολύ φιλότιμος ο Μπακάκης, επικός θα έλεγα. Επικός είναι, ρε φίλε. Επικός δηλαδή, κάνει και πράγματα. Επικός είναι και ο Βράνιες και με τον Αζωραίο τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, επικός ο αριστερός μπακ. Επικός ο δεξής στόπερ. Επικός ο αριστερός στόπερ. Επικός το εξάρι. Ο Σιμόες. Ναι. Δηλαδή, η επική είναι η πίσω, ε. Γι' αυτό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει προβλήματα στις ξεκλειστές άμυνες. Γιατί η δύναμη πυρός της ΑΕΚ είναι η μεσοαμυντική της γραμμή. Και φυσικά ποιος παίκτης μαρκάρει τον Ταχτσίδη και στη μία φάση που κάνει τον γκολ και στη δεύτερη που ξαναπαίρνει την κεφαλιά. Ναι. Είναι ο ίδιος. Ναι. Όποιος παρακολούθησε αγώνα, ποιος παίκτης χάνει στο μαρκάρισμα τον Ταχτσίδη στον γκολ του Ολυμπιακού και τον ξαναχάνει στο τέλος του τελευταίου κόρνερ. Που έφυγε μπάλα out. Ναι. Ποιος παίκτης ΑΕΚ. Χάφ ήταν. Χάφ ήταν. Ποιος το χάνει. Ο Γαλανόπουλος πρέπει να είναι. Όχι. Ο νούμερο 21. Ο νούμερο 21. Δεν θέλω να πω το επώνυμό του. Ας βρούμε ποιος φάει το νούμερο 21 στην ΑΕΚ. Ναι. Ο νούμερο 21 τον χάνει. Δυο κεφαλιές δηλαδή χάνει. Ναι, ναι. Άρα τον είχε βάλει πάνω. Άρα είχε προσωπικό μαρκάρισμα. Αυτό είχε ο Ταχτσίδης, αλλά τον έβαλε και αυτόν γκολ. Ναι. Να σε βάλει γκολ ο Ταχτσίδης. Ο δεν πηδάω εφημερίδα. Ψηλός είναι όμως. Τώρα ούτε να τον τζαζάρι δεν μπόρεσε. Ο Κονέ είναι, ρε. Αυτός ήταν. Ο Κονέ ήταν. Είπαμε, άνθρωπος είναι παλέμαχος. Δεν μπορεί ποτέ να βρει ρυθμό. Ναι. Έκανε μια αλλαγή ο Κόντες, πώς το λένε. Ο Κόντις. Ο Κόντις και δεν μ' άρεσε. Τζούρτζεβιτς. Μασαριφάρτ. Έπρεπε να βγάλει ή τον Μιραλάς ή τον Φορτούνι. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Μιραλάς, δυστυχώς ακόμα ένα παιχνίδι λίγο. Ακόμα και ο έξω αριστερά τον έβαζε τον Ανσαριφάρτ σε πιο μεγάλο χώρο. Ήταν προτιμότερος. Ή το Φορτούνι να τον βγάλει που ήταν, ας πούμε. Τι είπα, λέω, αυτός έχει αδενοπάθεια. Τι είναι αδενοπάθεια, τι αρέσει αυτή η αδενοπάθεια. Έχει, λέει, αδενοπάθεια, με λέει ο Φορτούνης. Λέω, τι αδενοπάθεια. Ποιος το λέει αυτό. Έχει, λέει, αδενοπάθεια. Ο Φορτούνης. Αντί να πει ενδοκρινοπάθεια, είπα αδενοπάθεια. Εντάξει. Εντάξει, το ίδιο είναι πάνω κάτω. Δεν ξέρω ποιον είναι αδένα, εννοείται. Έχει τι πρόβλημα. Σημαίνει αυτό η αρρώστια. Εντάξει. Προφανώς κάποιος από τις ενδοκρινές αδένες έχει πρόβλημα. Οπότε αυτό έχει αντανακλάσει τον μεταβολισμό. Κυρίως το θυροειδή εννοεί. Μάλλον το θυροειδή. Ο θυροειδής. Τον θυροειδή, ναι. Θυροειδής. Όχι, θυροειδής, βρε. Θυροειδής. 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 Έκανα εξέταση για αυτό το θυροειδή εγώ. Δεν έχω. Εντάξει. Ναι, ότι το έκανα και αυτό. Ξέρεις τι είναι θυροειδής. Υπάρχει θυροειδής και υπάρχουν και παραθυροειδείς αδένες. Εγώ είχα κάνει 2-3 φίλους, οι οποίοι ο ένας έχει θυροειδή, αλλά θυροειδή από την αντίθετη μεριά. Υπερθυροειδισμό. Ήταν γουρλωμάτης, να πούμε, έτρωγε τα ντερά του και δεν έβαζε. Ναι, υπερθυροειδισμό. Υπερθυροειδισμό. Πώς το λέω. Εντάξει, είναι δύσκολο. Άστο, μην το ψάχνεις. Και έχω έναν ο οποίος τρώει δύο πατάτες, να πούμε, και πετάζονται τα μάγουλά του γιατί έχει θηριοειδή από την άλλη μεριά. Υπέρ και υπό. Υποθηριοειδηλισμό. Εντάξει, πολύ ωραία. Είναι. Πούμε κανένα στοίχημα. Πριν πούμε στοίχημα, κράτε τα λίγο. Λέει ένα μήνυμα και σε αφορά, να πούμε το στοίχημα.
Φαλακρέ, η νέα εξυγίανση συνεχίζει να προκαλεί Άρη με ορισμό διαιτή και επόπτη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Στο Πανσεραϊκό Άρης. Στο Καρδίτσα Παναγιακή διαιτή από έψιλον. Εγώ πάντως που μου αρέσει το στοίχημα. Ναι, στο τέλος. Στο τέλος. Πανσεραϊκό το Σάββατο. Εσύ έχεις λυσάξει με τον Πανσεραϊκό, δεν θα σου δίνω περάσει. Δίνω άσο Πανσεραϊκό. Δεν θα σου περάσει. Αγωνιστικά το δίνω. Ναι, αγωνιστικά το δίνεις. Στο Πανσεραϊκό Άρης. Είσαι προπονητής, ρε. Ο Χαραλαμπίδης στο Πανσεραϊκό. Ποιο Χαραλαμπίδης, που ήταν στη Βέρεια. Ναι. Δεν είναι θηριοειδής. Ρε τα γάρια. Θηροειδής είναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, σε λίγο θα βάλουν και το φροντιστή εκεί από τον Όφη να διευθύνει κανένα παιχνίδι. Του Άρη. Λεφτά έχετε, ρε. Σε λίγο. Έχετε λεφτά. Τον πρόεδρο ρωτάω. Ένα αυτό. Δεύτερον, ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ, ρε? Ο Γραμμένος. Τι ομάδα είναι ο Γραμμένος? Αριανός. Και ο Πατζιαράς Αριανός ήταν, ρε. Αλλά σας έσχισε ένα μηδέν ουδέτερος και ανέβηκε ο Πασεραϊκός. Τι σημαίνει αυτό? Προπονητής εδώ ξαδράμας ήταν. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, δημόσιες σχέσεις είστε για τον Λούτσο. Δεύτερον, καλά τα λέω, γιατρέ. Mm-hmm. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Με συγχωρείς, για αυτό το λόγο δεν πήραμε τον κύριο Μυροφορίδη. Κύριο Μυροφορίδη για να κουνηθεί θέλει βενζίνη, ρε. Πώς θα πάει με τα ποδάρια στα σέρας. Να πάρει να του δώσουν βενζίνη. Α, να του δώσουν βενζίνη. Αφού ληστέψαν τον πρόεδρο, ρε. Το ανοίξαν τα μάξι, ρε. Το ανοίξαν το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ναι. Η ομάδα πρέπει να προστατευτεί. Ναι, ποιο θα προστατευτεί? Λοιπόν, θα πρέπει να μπει η βενζίνη που λες και εσύ. Και γιατί θα ακολουθήσουν δύσκολα παιχνίδια και τέτοιο. Βενζίνη. Πρέπει να μπει βενζίνη, όπως λες και εσύ. Ναι, οπότε οι κακοί διαιτητές που έρχονται, ναι, ναι. Όπως ήταν κακός διαιτητής με την Βέρεια, ναι. Να μην μπορεί να σε βλάψει. Έλα αν έχεις, να κάνεις και εσύ φίλους. Έργο να σε πω τώρα. Να κάνεις κάποιους φίλους και εσύ. Φίλους εσύ. Ναι, θέλω φίλους. Θα στο πω το έργο σου. Ποιο είναι πρόεδρο στην ΕΠΟ? Οι διαιτητές θα με σκίσουν από εδώ. Ποιο είναι πρόεδρο στην ΕΠΟ? Άιτε πάλι. Ξανά. Ο Γραμμένος είναι. Μάλιστα. Ο Γραμμένος ποιον αγαπάει, ρε? Ποιον αγαπάει? Τον Ιβάν. Ο Ιβάν τι θέλει, ρε? Τι θέλει Άρη να κλείσει τα πόδια του? Όχι. Γιατί να παίξει ο Γραμμένος αντίθετα από αυτά που θέλει ο Ιβάν? Τι να σου πω. Τι να με πεις. Οπότε και εγώ πρέπει να κάνω φίλους αλλιώς. Πώς θα κάνεις φίλους? Πρέπει να κάνω φίλους. Σε αυτή την ηλικία φίλους δεν μπορείς να κάνεις έτσι σχέδιο. Πώς θα κάνεις φίλους? Είναι απλό το θέμα. Η ΕΠΟ είναι του ΠΑΟΚ. Δεύτερον. Ο ιδιοκτήτης της ΕΠΟ, όπως το λένε, διευθυντής στην ΕΠΟ, είναι Αριανός, αλλά αυτό δεν μας νοιάζει και ο Πατζιαράς ήταν Αριανός. Τι σημασία έχει. Τρίτον, ναι. Τι θέλει ο μεγάλο το αφεντικό, θέλει τον Άρη στην Αλφα-Εθνική? Όχι. Όχι. Γιατί να έχεις καλή διαιτησία? Ποιος την ελέγχει? 50 ρίσκα θέλω, δεν θέλω. Δεν σου δίνει. Οπότε και εγώ πρέπει να κάνω φίλους για να αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα. Κάνε. Το λέω, τη διοίκηση. Κάνε. Και πολύ καλά θα κάνει ο πρόεδρος και θα πάει να κάνει μια συνάντηση, να κουνηθεί. Ναι, ναι. Πολύ καλή κίνηση που έκλεισε ραντεβού να μιλήσει με τον Γραμμένο και με την ΚΕΔ. Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα, αλλά η κίνηση είναι σωστή από το να βγάζει ανούσιες ανακοινώσεις. Το να πας να μιλήσεις κάτω στην Αθήνα είναι πολύ προτιμότερο και είναι σωστή κίνηση. Έλα εδώ τώρα να σου το πω, ρε. Το είπα και στον Καρατζαφέρη και γελούσε. Θα πάει, λέει, στο γουδί κάτω. Πού το γουδί, ρε γιατρέ, πού στο διάλογο το γουδί? Το γουδί είναι κοντά στο Ζωγράφο. Ο Ζωγράφος πού είναι? Να σου το καταλάβει. Και πού είναι? Λοιπόν, λεωφόρο Κατεχάκη, όποιο τη γνωρίζει. Ναι. Τι τώρα γεωγραφία, ρε. Πες αυτό που είναι να πει τώρα. Τι με τη γεωγραφία? Στο γουδί εκεί. Δίπλα στα νοσοκομεία. Το κίνημα στο γουδί, εγώ ξέρω που έγινε τότε. Δίπλα στα μεγάλα νοσοκομεία είναι. Αεροπορία, στρατό κτλ. Ψηλά. Υπουργείο Δημόσια Τάξη, εκεί, σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, θα πάει ο Καρυπίδη, λοιπόν, να βρει το Γραμμένο στο γουδί. Ναι. Τόσε ταβέρνε έχει εδώ. Κυρία Μέρη στην Πορφύρα. Μαύρη θάλασσα ο Αλέκο. Τι πω, πόσες ταβέρνες είσαι, φαρσαλινός επάνω στην. Πάρ τον εκεί πέρα, τάισε τον 4 κιλά ψάρια, πέσου κι εσύ στον παρά στο Βόλο, ήσουν εκεί πέρα και έκλαγες. Και τι σε πειράζει ο Άρης? Ο κοντός δεν θέλει, θα του πει. Παρέκαμψέ τον μόνο κι εσύ, δώσε δύο καλές διαιτησίες εκεί πέρα να ανέβει η ομάδα. Πάντου και ένα τρίγωνο εκεί πέρα από πάνω. Και πες του, ρε παιδάκι μου, τώρα τα παιδικά σου χρόνια που ήσουν Άρης, να πούμε. Τώρα έχεις μια δουλειά εκεί πέρα και τα έχεις φέρει τη συμφέροντα, να πούμε, αλλά. Ρε παιδάκι αυτά μου, που τώρα... λες γιατί να μην τα κάνει. Στην ταβέρνα να το πάει, ρε. Θα το πάει στο γουδί, να πούμε. Θα το πάει στα γουδί. Και πού ξέρεις εσύ που θα συναντήσει? Στο γουδί θα εσύ πάει. Εσύ πού ξέρεις που θα συναντήσει? Με τον πρόεδρο. Ποιος είναι πρόεδρος της Κέντρα? Πώς το λέω? Αγνώ και δεν με απασχολεί και καθόλου. Φίλος με τον Σαββίδη πρέπει να είναι και αυτός ο άνθρωπος. Γιατί να μην είναι δηλαδή. Θα τους παρακαλέσει. Θα πει και εμείς. Όπως και να παρακαλέ... Ο Άρης μπορεί να παρακαλέσει. Κάνει καλές κινήσεις. Είναι σωστή κίνηση μόνο και μόνο τουλάχιστον για να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις. Α, οι προθέσεις. Να τον πει, κύριε, τι έχει σκοπό εδώ να κάνεις? Θα συνεχίσουν να με σκίζουν οι διαιτητές? Ναι. Ή έχει σκοπό να την αλλάξει τη βιόλα? Αν συνεχίσουν έτσι οι διαιτητές, να πάρει και αυτό τα μέτρα του. Ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος να δώσει καμιά χορηγία και να πάνε για ιερό σκοπό. Ο Τόμ Πάπας. Να δώσει καμιά χορηγία και να πάνε για ιερό σκοπό. Ο Τόμ Πάπας. Να πάρει 4-5 ματσάκια, ναι. Και να πάνε και να έχει. Και να ανέβει στην κατηγορία. Μ' αρέσει στη Θεσσαλονίκη που είστε εξυγιαντές όλοι.
4 ματσάκια να πάρει τον Πάπα. Εγώ θα πολεμηθώ. Ο άλλος θέλει την Εύω. Όχι, ο άλλος θέλει για ένα μπουκα. Εμένα με πολεμάει η διαιτησία. Πρέπει να αμυνθώ. Δεν κατάλαβα. Είναι ο μόνος τρόπος να αμυνθώ στις κακές διαιτησίες. Δεν γίνεται. Έχεις πρόεδρο στην ΕΠΟ Αριανό και σε παίζουν ανάποδα διαιτητές. Πόσο καταραμένος μπορεί να είσαι. Σωματείο. Πόσο καταραμένος μπορεί να είσαι. Ο Άγγελος δεν είναι από τους πιο φανατικούς Πάοξέδες, ρε φίλε. Όταν ήταν προπονητής άλλη ομάδα τον έσκιζε τον Πάκο με Ηράκλη και με Παναθηναϊκό αγωνιζότανε. Πάοξης δεν ήταν. Εντός έδρας. Πάοξης δεν ήταν ο Άγγελος. Στην Τούμπα κότευε. Δεν κότευε τίποτα, τα χτυπούσε τα παιχνίδια. Τίποτα δεν έκανε στην Τούμπα. Ήταν τίμιο στην Τούμπα κότευε. Δεν έχει τίποτα. Ούτε στη γραμμή του Αράουτε έβγαινε στην Τούμπα. Έλα τώρα. Καθόταν από κάτω από το σκέπαστρο στα καφτατζόγλια και στις άλλες. Δεν έστησε πισινό σε κανένα παιχνίδι. Δεν λέω εγώ αυτό, ρε παιδάκι μου, δεν λέω εγώ αυτό. Πόσο κακή στις δημόσιες σχέσεις είστε, ρε παιδί. Είστε εσείς, να πούμε. Το Μπατζιαρά Αριανό, πάρτονταν τον Αριγάμα Εθνική. Πώς το λένε, το γραμμένο Αριανό. Πάρ τις διαιτησίες σαν από την Κρήτη ο διαιτητής. Τι είστε εσείς, ρε. Θα μου πεις εδώ δεν σεβαστήκατε εσείς το σωματείο σας, θα τα σεβαστεί ο άλλος. Θα πάει πολλοί κόσμος στις αίρες. Να μην μιλήσω γιατί θα έχουμε και προβλήματα εδώ πέρα. Τι να ρε, ποια να να, ΟΑΚ, τι να να. Ο κόσμος θα τη σπρώξει την ομάδα όπως πρέπει. Θα τη σπρώξει. Ναι, όπως πρέπει. Γιατί... Και με τον τρόπο που πρέπει αν χρειαστεί. Έτσι, άιντε. Ξάνθη, ρε γιατρέ. Προφανώς θα πάω στην ομάδα μου. Ο κόσμος να είναι εκεί και να θωρακίσει την ομάδα. Με ό,τι αυτό σημαίνει, να θωρακίσει την ομάδα κόσμος. Το παιχνίδι είναι πολύ επικίνδυνο. Στείλανε εκεί πέρα τώρα αυτόν τον Φουκάκη. Τον οποίο το θεωρώ επικίνδυνο για τον Άρη και ο κόσμος εκεί να είναι με τα μάτια του ανοιχτά. Και θα πάει ο κόσμος. Επιστρέφει Γιάννητσά ο Νίκος, ρε, από τα Γιάννητσά μας ακούει, περνώντας από Βάλια, λέει Κάλτα. Ποια είναι η Βάλια Κάλτα αυτή. Δρυμός είναι. Και εκεί έχει στην Πίνδο. Δρυμό πες εκεί στο βρωμό. Δρυμό πες και έχει πολύ αγρίλα, ρε παιδάκι μου λέει. Στα Ιωάννενα ο κόσμος μου έλεγε ότι γουστάριζαν τον ΠΑΟΚ που παίζει θελκτικό ποδόσφαιρο που δεν κουράζει. Που έχει πλουραλισμό, λέει. Πλουραλισμό, έτσι. Πλουραλισμό. Λέξει σήμερα. Γρηγοράδα. Σου στέλνω χαιρετισμού και σε περιμένουν στο πέραμα για γράπα. Ο πέραμα. Προοδευτική περάματο, ξέρει την ομάδα. Δεν ξέρω και όλη την ύψη Ιωαννίνων που τώρα λέγεται ύψη Πύρου. Ο Στέλιος λέει τι θέλει να μας πει ο Κούγιας με τη δήλωση μην εκπλαγείται αν ο ΠΑΟΚ αδικηθεί στα δύο ντέρμπι. Καλά, ο Κούγιας νομίζω σήμερα πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Βέβαια έκανε ένα τόπιμα και την πλήρωσε πολύ άσχημα. Έβαλε το χαμηλότερο εισιτήριο στα 20 ευρώ και δεν γέμισε το γήπεδο. Ναι. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει ο Κούγιας. Καλά να πάθει. Θουβού ακροατής. Ας μας πούν οι γάβροι για τον παιχταρά το Μυραλάς, ρε Κωστή. Χαχαχα, ναι. Τι Μυραλάς είναι. Δεν υπάρχει Μυραλάς. Πω, Βιερίνια είναι. Δεν υπάρχει. Τούρμπο ντίζελ. Δεν υπάρχει. Με 180 άλογα. Τίποτα. Ξατάχει το κοινό. Μηδέν έκρηξη, μηδέν. Ατομική προσπάθεια, τίποτα. Ο 808 μας στέλνει μήνυμα. Λέει Κωστή, καλησπέρα. Κώστας που το Τελεμαΐδα. Για το ματσάκι σήμερα Μασού το χειρότερος από την ΑΕΚ. Ούτε τρέξιμο, ούτε πάσες σωστές. Δικαιότατα πέρασε η ΑΕΚ. Ανύπαρκτος γάβρος. Χθες είχε γιατρό, ποιότητα σήμερα βράστα. Χαιρετισμού σε όλους σας και στα φιλαράκια μου, τον Ξενίδη, τον Κάκο και τον Σωτήρη, τον Ψιλούλη. Τι έχουμε. Δεν θέλουμε ποιότητα, ρε φίλε. Δεν θέλουμε ποιότητα. Εντάξει. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310 555 093. Oh,
ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Γιατρέ, θέλω να μου πεις εάν τα στόπερ των δύο ομάδων παίξαν καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Απ' τη μια ο Ρωμάο με τον, πώς το λένε, με τον Νικολάου, και απ' την άλλη ο Βράνιες με τον, ποιος ήταν ο άλλος, με τον Ιησού Χριστό. Με τον Τζιγκρίσκι. Παίξαν ρόλο. Κοίταξε, πολύ μεγάλο ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο 25 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Με πραγματικά ποδόσφαιρο το οποίο δεν περίμενε και ούτε ποιος έδωξε φιλάθρος θα το παίξει. Και αυτό οφείλεται πραγματικά στο ότι ο Ολυμπιακός είναι κινούμενο πτώμα. Με το Μασούτ μέτριο. Εκτός ρυθμού και ένα μπακαστά εξτρέμ και εξωτερικό εξτρέμ. Με μπακάκι μανάποδο πόδι εκεί πέρα να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, να κάνει και την ασίστ. Ο Βράνιες και ο Μπακάκης έκαναν αναχαιτήσεις στα πρώτα 10 μέτρα, 15 μέτρα. Ψηλά ο Βράνιες, ψηλά ο Τσιγκρίσκι, ήταν ασύλληπτη. Πάντως αυτό το και φυσικά εξαφάνισε ο Σιμόες τον εξαφανισμένο ουσιαστικά. Φορτούνι, έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει φορτούνι ποδοσφαιριστής εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό το οποίο έχω να παρατηρήσω είναι ότι μοιράζει ο Χιμένεθ. Δύο οχτάρια ο Ολυμπιακός. Μοιράζει ο Χιμένεθ το χρόνο μεταξύ Ραούχο και Λιβάγια. Δηλαδή έγινε το ανάποδο ακριβώς που είχε κάνει στο, στο Σέφλιο, sorry, στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή εκεί ξεκίνησε το Λιβάγια κάπου στο 65, πέρασε τον Ραούχο. Και μετά βάλε τον Ραούχο και βάλε τον. Και εδώ έκανε το ανάποδο. Σήμερα. Θέλει να βάλει το Μασούτ βασικό. Θέλει να δώσει ρυθμό στο Μασούτ. Θέλει να δώσει το Μασούτ να τον ανεβάσει. Κάνει ένα ρωτέ. Ναι. Προσπαθεί να ξεκουράσει κάποια βασικά γρανάζια του. Ναι. Δυστυχώς ο Μπακάκης δεν παίρνει καθόλου ανάσες. Ναι. Και έρχεται μια σειρά αγώνων για την ΑΕΚ που είναι πολύ απαιτητική. Νομίζω ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι σαφώς πιο δύσκολο γιατί εκεί η ΑΕΚ παίζει με το πιστόλι στον κρόταφο αν θέλει να διεκδικήσει κάτι. Η ομάδα της Τρίπολης είναι ίσως από τις πιο φορμαρισμένες από τις μεσαίας κλίμακας ομάδες. Και σε αυτό το παιχνίδι στο άδειο ΑΚΑ, αν σήμερα το ΑΚΑ ήταν έδρα. Πιστεύω ότι ήταν πολύ κρύο. Γιατί ήταν και κολόφαρδος βέβαια. Γιατί μπαίνει ο Λόπεζ, παθαίνει θλάση στον προσαγωγό, μπαίνει ο Λάζαρος. Εσύ πιστεύεις ότι το Λάζαρο θα τον έβαζε στο 60 αν το μάτι ήταν 0-0 ή θα περίμενε, θα το πήγαινε μέχρι παράταση και τέτοια. Γιατί τον γκολ το κάνει ο Λάζαρος. Την άκρη δεν συμφέρει. Και άλλο ένα γκολ που τρώει ο Κούτρης, έτσι. Όσο πιο πολύ. Στου Ολυμπιακού είχαμε ένα κάτω στο Πειραιά. Τι έχει να πει φαλάκρε για τον Κούτρη. Για τον Κούτρη, τι έχω να πω για τον Κούτρη. Ανεβαίνει ο Κούτρης, κάνει ο Κούτρης. Η χαρά του εξτρέμι είναι ο Κούτρης. Συνέχισε, γιατρέ. Νομίζω η χαρά του εξτρέμι είναι ο Κούτρης. Νομίζω ότι στη φάση του πρώτου γκολ, εκεί που τα στόπερ της ΑΕΚ δεν παρακολουθούν το τι γίνεται με τον Χρυστοδουλόπουλο, αλλά βλέπουν την μπάλα και τη σέντρα του Μπακάκη, πάει αργά. Δηλαδή, ένας, ποιος ήταν και αριστερό στόπερ, ο Νικολάου, αν έκλεινε πάνω στον Χρυστοδουλόπουλο, έχει τελειώσει, δεν γίνεται γκολ. Αλλά είναι ο Νικολάου. Ναι. Εντάξει, δεν έχω απέτηση από τον Νικολάου στο 65. Πότε πήγε το πρώτο γκολ, 65-60. Ναι. Ο Χούλτου ήταν στην αποστολή. Δεν ξέρω. Πρέπει σιγά σιγά να μπει κανένα. Για μένα πρέπει κανονικά τώρα θα μπει στο να περάσει ο Χούλτ αριστερά βασικός και από τα δεξιά να πάει ο Μπακάκης στη φυσική του θέση. Ή να πάει ο Μπακάκης και να πάρει και ανάσες ο Μπακάκης. Τώρα στην αρχή δεν καταλαβαίνω. Του μοιράζει, μπορεί να του μοιράσει. Γιατί βλέπεις ότι ο Μάτος σιγά σιγά έχει πτώσει. Ο Μάτος μπορεί να του μοιράσει τη συμμετοχή. Ο Μάτος δεν πέφτει. Ανεβαίνουν και άλλοι και δεν χρειάζεται να κάνει υπερπροσπάθεια. Τον είδα και στα Γιάννα είναι στο ίδιο επίπεδο. Βιολογικά είναι μια χαρά. Εντάξει. Φαλακρέα λεφτά έχετε, λέει για Άρη. Τη λαχαιοφόρα αγορά τη στην Εύση Ηρακλείου τη μάθαμε, λέει. Και ότι τα ρούβλια σπρώχνουν τον όφη. Γι' αυτό θέλουν να σκαλώσει και η Παναχαϊκή. Να πω κάτι. Λέω αυτό 79. Ναι. Ανακαλύπτουν οι Αριανοί άλοθη σε περίπτωση αγωνιστική αποτυχία ναι, από τώρα. Άλοθη, λες. Όχι, σε λέει για άλοθη. Κατασκευάζουν άλοθη πάλι. Εγώ δεν λέω κανένα άλοθη. Λέω ότι συστήνω στον πρόεδρο να θωρακίσει την ομάδα με διαφορετικό τρόπο. Όσο και να θέλει ένα διαιτητή να σε πολεμήσει. Παρακαλώ τον Σαββίδη. Δεν παρακαλώ κανέναν. Κανένα. Να δώσει την εντολή για το Μερτά να πούμε. Ναι. Όχι, αν είναι να ανέβω και να γίνω μαγαζί του ΠΑΟΚ, δεν θέλω καμία εντολή. Κύριε παιδί μου, να μην έχει ο τώρα. Τι εννοεί. Τι να δώσει. Να το πει τον κύριο Γραμμένο. Εντάξει, να πω πώς είχε πει τότε ο Γκαμπράνης με τον Βασιλόπουλο, τον είχαν πιάσει τον Καγκάτσικη και σας έκανε άλλη διαιτησία και ανεβήκατε με goal of sight να πούμε. Ποιο δεν ανέβαίνατε εκείνη τη χρονιά. Με το Βελόνι. Κόντρα με τον Καγκάτσι είχατε. Ναι, με το Βελόνι. Και τα κουμπάρια τον πιάσα και του είπαν ρε εσύ Βασίλη, άσους και αυτούς τους καημένους να ανέβουν κι αυτοί. Και γύρισε η διαιτησία με ένα στόπουλο τότε. Γιατί στην Νίκη Βόλη θυμάστε τι είχατε τραβήξει στο Πανθεσσαλικό στάδιο 0-1-2-1. Γιατρέ, καλά δεν τα λέω. Καλά, ήταν καλά, δίκαια η αποβολή του Κάσερ. Εγώ σας λέω τόση ώρα ότι υπάρχει άλλος δρόμος.
όσο και ό,τι και να έκανε ο διαιτητής με τη Βέρεια, ναι. Αφού η Βέρεια είχε μια φιλική διάθεση, ναι, το πήρα το παιχνίδι. Ναι. Αυτός είναι ο άλλος τρόπος. Τώρα τι να καθόμαστε να δούμε. Λες ο διαιτητής μπορεί να είναι οχτρός. Είναι ο μόνος τρόπος να το παρακάμψω αυτό εδώ. Ναι. Αν μια ομάδα έχει φιλική διάθεση, ο διαιτητής να σκίζεται όπως έκανε με τη Βέρεια, δεν μπορεί να σε κάνει κάτι. Ναι. Άρα οι κύριοι εκεί που κάνουν τις δημόσιες σχέσεις να θωρακίσουν την ομάδα. Αυτό είναι. Αυτό λέω. Στον Άρη κάνετε δημόσιες σχέσεις. Πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κάνουν. Μια φορά στη ζωή τους. Και ο άλλος λέει, ο οποίος είναι ο Φιτζής και λέει πειρατής 4. Ναι, τι με λέει. Λέει, στο Άρη σώθη καλός ο Φωτιάδης από το σύνδεσμο Καστοριάς και διαμονή Θεσσαλονίκη. Δεν αντέχετε το 50-50, περαστικά σας. Μόνο ποιο είναι το 50-50. Έτσι λέει ο πειρατής 4. Το 50-50. Έτσι λέει ο πειρατής 4. Ο πειρατής λέει τα δικά του τώρα, τι να έτσι πω. Λέει ο πειρατής. Έγινε τα παιχνίδια του Άρη, ο πειρατής 4. Δεν ξέρω τι λέει ο πειρατής, να πούμε. Ναι. Δεν ξέρω τι λέει ο πειρατής. Σίτι, πώς τη βλέπεις. Κάνει διαχείριση δυνάμεων. Την είδα προχθές με την Πέρλη. Στο χαλαρό την είδα. Εντάξει, έχει ναι. Το Champions League. Δεν ξέρω αν το κάνει τεχνητά ή αν τη βγαίνει από μέσα. Τεχνητά γίνονται αυτά. Αυτά έχουν πρόβλεψη. Θα δούμε ναι. Μεγάλη μπάλα από την Arsenal στην Αγγλία σιγά σιγά. Ναι, πρέπει να πάρει θα και δούμε ένα στόπερ. Μεγάλη μπάλα, ναι. Πρέπει να πάρει και ένα στόπερ, έτσι. Στην Arsenal, ε. Ναι, ναι, ναι. Πήρε εκεί του μπαμπιχτάραδε. Πχταράδε. Θε μια άποψη. Α, δώστε τον Οζίλ και πάρτε ένα δεκάρι άλλο. Συμφωνώ. Δώστε τον παλιωμοδίτης και δεν ταιριάζει με τον τρόπο παιχνιδιού ναι. Της Άρης να αποφασίζεται ναι. σε γρήγορο passing game, ναι. Πίεση, τρεξίματα. Δεν ταιριάζει έχει ο Οζίλ. Έχει μια αργοπορία αυτή. Ναι, ναι. Είναι... Πάει πίσω το καράβι. Ναι. Δεν βοηθάει. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Ότι ναι. Πρέπει να... Με χαλάει λίγο. Στην πλευρά δεν μπορείς να τον τραβήξεις. Πώς λέγεται το χαφ. Πώς λέγεται το ένα ο χαφ. Για ποια ομάδα μιλάμε. Ένα ψηλό χαφ που έχετε και εκείνος είναι μια βγάζει μια αργότητα. Πώς το λένε? Για την Arsenal, ποιοι παίζουν στα χαφ. Ναι. Ο Wilshere παίζει. Ναι, ποιος είναι αργός. Ένας από ο Ramsey παίζει. Ναι, χαφ, αργό. Αργό χαφ η Arsenal δεν έχει. Ο Matic είναι στη United. Ναι, το Matic δηλαδή, είναι στη United. Ναι. Στη United είναι ο Matic. Ramsey, ο Aubameyang και Μιχιταριάν μπορεί να κάνουν παπάδες αυτές. Τσάκα, καλός. Καλός ο Τσάκα. Τσάκα, ναι. Και ο Wilshere είναι καλός, σωστά. Μεσοπιθετικά η ομάδα είναι φωτιά τώρα οι παίχτες. Είναι φωτιά. Σάντζες, ναι, καλός. Ο Σάντζες πήγε United. Σάντζες έφυγε, ρε, εσύ. Ναι, πήγε United. Ο Μοντρεάλ, πώς το λένε. Μοντρεάλ είναι αριστερό, μπακ τον κάνει στόπερ. Γιατί τον κάνει στόπερ. Κοντός είναι, άστο. Λάθος του Βεγγέρ. Στον αέρα δεν τρυπήθηκε εκεί λίγο. Μπεγγέρ είναι πολύ γρήγορο. Πιο εύκολα παίζει ο Κολάσινατς στη θέση του στόπερ παρά από Μοντρεάλ. Τώρα αυτά τα πράγματα από τον Βεγγέρ που έχει Αλτσχάιμερ ποδοσφαιρικό. Μου λες, αν σου λέγε ο Καρυπίδης, εσύ δεν μπορώ να πάω να πούμε στο γουδί, δεν μπαίνει στα μάξι να πας εσύ να μιλήσει με τον αυτιά τον έλεγε. Τον. Το γραμμένο. Ναι, το γραμμένο. Πες ότι σε έστελνε ο Καρυπίδης και σου έλεγε ρε παιδάκι μου, έχω δουλειά τις μπαλέτες έχω να κάνω δεξιά, ούτε τον Πάπα θα να. Θα τον έλεγα ότι εγώ την ομάδα θα την ανεβάσω όπως και να έχει. Μην το ξεφτυλίσει η διαιτησία χωρίς λόγο. Αυτό θα τον έλεγα. Και μην ξεφτυλίσει η διαιτησία χωρίς λόγο. Γλυκής, δεν θα ήσουν μαζί του. Γιατί να είμαι γλυκής. Πικρής θα ήσουν δηλαδή. Γιατί προσωπώ μια μεγάλη ομάδα και θα πρέπει να είμαι αυτό που πρέπει να είμαι. Ναι, ρε παιδί μου, είσαι όμως η δυσμενή θέση. Ο κοντός είναι λεφτάς να πούμε, πώς θα γίνει. Και δεν σε θέλει. Θα πρέπει να αμυνθώ με τα δικά μου όπλα, ρε φίλε, αν με πολεμάνε. Να πω κάτι. Το γεγονός ότι ο Άρης έχει 2-3 στραβά σφυρίγματα δεν κρύβει όμως κάτω από το χαλάκι κάποια τρομερά αγωνιστικά προβλήματα που έχει η ομάδα του. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Είναι δηλαδή άλλο κομμάτι. Τώρα να το κρίνουμε και ποδοσφαιρικά. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ότι πάει, να βγάλει όλη τη χρονιά με Τζόγλου και Μουμίν χωρίς να υπάρχει εναλλακτική στα χαφ που είναι πολύ πιεστική σαν θέση. Για μένα εκεί μπορεί να παίξει. Πρέπει να παίξει εκεί ο Λότας μπορεί να παίξει που είναι γρήγορο το παιδί, μαχητικός. Θα είναι για μένα η μόνη λύση, δηλαδή να μην παίξει ένα παιχνίδι ο Ιντζόγλου ή ο Μιμίν, μόνο ο Λότας μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Παρότι τον έχει δοκιμάσει δεκάρι. Για μένα το παιδί μπορεί να παίξει αμυντικό. Οχτάρι. Ναι. Ο Λότας. Αυτός πάνω σε τον κρίνει. Πολύ γρήγορος, με καλύψεις, μαχητικός, φιλότιμος μπορεί να παίξει. Δηλαδή σε μια θέση που δεν έχει και ιδιαίτερες απαιτήσεις στο δημιουργικό. Πάντως η ομάδα τώρα έχει μια βιολογική πτώση πολύ έντονη. Δέχεται εύκολα ευκαιρίες πλέον. Άστα που δεν στην έχει. Στην αρχή δεν είχε. Από πού ρε σε δέχεται. Δηλαδή εκεί στη φάση του Ράνου. Στο Βαλεριάνο, από εκεί τον τρυπάνε. Στη φάση του Ράνου που το βγάζει ο Αναγνωστόπουλος. Να δώσουμε. Μια φάση αυτό. Για να κάνει πάρτι. Και άλλη μια φάση. Τι περιμένεις να κάνει πάρτι. Κάτσε ρε φίλε, μια φάση δεν θα σε κάνει. Με οποιοδήποτε να έπαιξε. Μια άλλη φάση που σε σώζει τερματοφύλακα. Είναι πραγματικά στα τρία μέτρα. Τρυπιέσαι εύκολα. Τι χάνει ο Πόλο Λάρισα. Μου ακυρώνει καθαρά ο γκολ. Δεν δίνει πέναλτι. Κάτσε ρε φίλε. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Ένα μάτς μπορεί να καθαρίσει πολύ πιο εύκολα. Σου κάνει φάση ο Πόλο Λάρισα. Σου κάνει φάση στη Σπάρτη. Σου κάνει φάση ο Καραϊσκάκης. Βέρεια. Δεν σου κάνει φάση στη Βέρεια. Στην κόκκινη κάρτα. Στην κόκκινη κάρτα. Σου κάνει φάση στην κόκκινη κάρτα που δεν ήταν κι αυτή.
Στην έκανε τη φάση 70 πάνω στην κούρασή σου. Φίλε μου, έκανε μια φάση. Έκανες, δηλαδή, έκανες, μπάλα είναι, δεν θα σε κάνουν οι αντίπαλε ομάδα από μια δύο φάσει. Δικαιολογημένα παραπάνω κάρτε από τη Βέρεια. Στην Βέρεια ήμουν κάτι εκεί. Με τη Βέρεια τα κάτσε. Τι να πούμε άλλο. Ο Βουβού ακροατή που είναι αρσεναλίστα κι αυτό λέει μια άποψη. Ο Εμρέ Τσάν λέει είναι το ίδιο σκουπίδι με τον Οζίλ. Είναι φοβερά αργή για Premier League και οι δύο. Ο καλύτερος και πιο εξελίξιμος παίκτης της Arsenal είναι ο Wilson. Θα τον δεις στο μέλλον. Ναι, ναι. 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 Εντάξει, νομίζω ότι τα halves στην Premier League είναι συγκριτικά με τα 3-4 μεγάλα πρωταθλήματα τα χειρότερα. Χειρότερα. Τα χειρότερα. Από πλευράς ποιότητας ή αθλητικής. Αθλητικής ικανότητας, από πώς να τα κρίνουμε. Δηλαδή, για τρεις στη Γερμανία, καλύτερα half θα μας πεις. Στην Bundesliga. Στην Ισπανία έχει καλύτερα χαφ. Πιο αθλητικά, ναι. Δηλαδή ο Γκορέτσκα που είναι στη μια μέση ομάδα της Σάλκε. Στην Ισπανία είναι πιο τεχνίτες χαφ. Είναι καλύτερα τα χαφ. Πιο τεχνίτες χαφ είναι να πούμε. Τακτικά θες. Τα τρεξίματά του. Τρεξίματα, γιατί τρεξίματα. Δύναμη, γενική αντοχή. Το ισπανικό είναι μια ταχύτητα κάτω. Είναι. Εγώ πάντως με γερμανικό και αγγλικό. Εγώ πάντως τα ποιοτικά χιλιόμετρα, γιατί υπάρχουν καταγραφές σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Αγγλία, η χαφ στα πρωταθλήματα Ισπανίας, Ιταλίας, Γερμανίας τρέχουν 2 με 3 χιλιόμετρα παραπάνω από τα χαφ της Αγγλίας. Γιατί τα χαφ της Αγγλίας συμπεριφέρονται σαν εξτρέμ. Κάνουν πολλά ταχυδυναμικά μέτρα και κάποια στιγμή κουμπώνουν στατικά. Γι' αυτό και γίνονται και εύκολα φάσεις. Μιλάμε για μια τέτοια παράμετρο. Είναι πολύ να το πω, άθλια στο αμυντικό transition. Δελιζής μπορεί να παίξει εξάρι. Όχι, με την καμία. Πολύ βαρύ κορμί. Ο Κάσος μπορεί να παίξει εξάρι λόγω αθλητικότητας. Τον βάζουν εξτρέμ πολλέ. Και λόγω ύψους. Ο Κάσος ο Φουκαράς μόνο αθλητικότητα έχει. Στα τελειώματα είναι. Ας παίξει εξάρι. Να παίξει πιο πίσω, λέμε. Εξάρι. Αυτό λέμε. Αυτή είναι αυτή. Εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Εντάξει. Θέμα του προπονητή είναι. Ο Ζήλ έχει τρομερά γρήγορη σκέψη όμως, λέει ο 267. Και δεν είναι τόσο αργός. Στόπερ, τέρμα και προπονητή θέλει Άρσεναλ. Λένε Λεβ μετά το Μουντιάλ. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε αφήσει, έχουμε πει κατά κοινωνικό αφήσαμε έξω. Τα κοινωνικά τα έχουμε εξαντλήσει. Ναι, καλύτερα αφού Βασίλης το αρέσει και το στοίχημα στην. Ανοίγω γραμμές και πας σε στοίχημα, σύνάμα. Δηλαδή, στο μπάσκετ. 2-3-1-0. Θα του κάνω μια ερώτηση μόνο, αν μπορεί από τη Super League να μας δώσει λίγο την απόδοση 90... του Απόλλωνα και του Άσου με το Λεβαδιακό. Φεύγει ο Παράσου, είπα ένα τόπουλο έμαθα. Για δώσε λίγο την απόδοση του Άσου. 90-90-90, 98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40 είναι και 52. Μπορείτε για μία ώρα τουλάχιστον να λέτε τις αποψάρες σας. Εντάξει, το μακεδονικό τελείωσε. Το όνομα χάθηκε. Χάθηκε. Δεν συνδυάζει εσένα. Νομίζω είναι θέμα επίσημων κυβερνήσεων. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι στο θέμα. Πάμε γραμμές να τις πάρουμε λοιπόν, και να πούμε γρήγορα το στίγμα και να πάμε να δούμε. Ρώτησε μου τι αποδόσεις θέλεις να σου τι, πω. Απόλλων. Το μοναδικό μας πιστεύω ότι είναι value bet γιατί θα πέσει σίγουρα η απόδοσή του είναι ο άσος του Απόλλωνα με το Λεβαδιακό. Συμφωνώ μαζί σου, είναι δύο απόδοσεις που μπορεί να πέσει αυτό και στο 1,80-1,70 μετά. Και άλλο θα πέσει. Το δημοσίων σχέσεων μας δηλαδή είναι. Τώρα ένα Λεβαδιακό ο οποίο. Λοιπόν, value bet θα πούμε τι σημαίνει στον κόσμο. Ναι. Και πώ μπορεί κάποιο να βγάλει λεφτά. Ένα Ραπτόπουλε. Ναι, λοιπόν, παίζουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο ότι παίζουμε Απόλλωνα μήνε Λεβαδιακό στο 2 απόδοση. Αυτό σε περίπτωση που πέσει στο 1,80-1,70 αυτόματα το Χ2 θα δώσει πάνω από 2 απόδοση. Το οποίο σημαίνει ότι αν βάλεις 1000 ευρώ στο 2, παίρνεις 2000 ευρώ υποθετικά. Θέμα τι θα βγει. Μετά, όχι, δεν σε νοιάζει τι θα βγει. Δεν σε νοιάζει. Πριν το match το Χ2 το δίνει 2,20. Έστω. Έχεις βγάλει με αυτόν τον τρόπο 100 ευρώ και δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν σε νοιάζει το αποτέλεσμα. Παίζεις το αντίθετο σημείο με λιγότερα λεφτά και έχεις βγάλει ένα σίγουρο μεροκάματο. Δηλαδή, αν έχεις αυτή την ικανότητα να προβλέπεις σημεία τα οποία θα πέσουν απόδοση, αυτόματα μετά παίζεις το αντίθετο σημείο και έχεις βγάλει ένα σίγουρο μεροκάματο και δεν σε ενδιαφέρει τι σημείο θα έρθει. Ό,τι και να έρθει κερδισμένο. Ακριβώς. Έχεις βγάλει ένα μεροκάματο. Value bet. Value bet. Αυτό. Τέλειωσε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει ο Παναθηναϊκός με εναλλακτικό μείον 3,5 πόντους να κερδίσει την Μπασκόνια. Θα είναι ένα μάτς που θα έχει ιδιαίτερο, πιστεύω και λόγω του Γιαννακόπουλου, θα έχει ένταση και ίσως και κάποιο φανατισμό παραπάνω λόγω της κατάστασης. Και νομίζω και οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα το πάρουν ζεστά για να δώσουν και ένα μήνυμα στην Ευρωλίγκα σε περίπτωση που αποχωρήσει η ομάδα. Για να δείξουν ότι είναι μεγάλη ομάδα και για να τρίξουν τα δόντια και στην Ευρωλίγκα. Ακούτε το Κατζινάκο το στοίχημα, έχει λοιπόν, μεγάλη αυτή. Σκεπτικό. Ναι. Θα δούμε. Άλλο σημείο, θεωρώ το under στο παιχνίδι Ουνικάχα Μάλαγα με ΕΦΕΣ, under 158,5, που φαίνονται πολύ πόντι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ιδίως η Μάλαγα τα πηγαίνει και στην έρα της σφιχτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, και ένα ειδικό στοίχημα από το Παναθηναϊκός Μπασκόνια, under 13 πόντους στο Μπουμπουά. Είναι πάρα πολύ πόντι για έναν παίχτη που δεν είναι και πρώτο βιολί.
πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πόντου για να βάλει μέσα στον Παναθηναϊκό οι 13 πόντου. Πέντε γραμμές είναι στην αναμονή. Μία περιμένω που λέγει ο κόκκινος. Πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Γεια σας κύριε. Νάτος. Κύριος Κώστας. Νάτος ο κύριος Κώστας. Τι κάνετε. Καλά κύριε Κώστα. Λοιπόν, σήμερα εάν χαλάνταν το παιχνίδι, ο Χιμένετ ήθελε κρέμασμα. Ο λόγος. Με το δεύτερο το γκολ βάλε το Λαμπρόπουλο τρίτο στο Περβρε Χριστιανό. Αλεφαντίζεις. Έβαλε Γαλανόπουλο χαφ. Πότε τον έβαλε. Άργησε πάλι να τον βάλει. Έβαλε τέλος Γαλανόπουλο χαφ. Συγκλονιστικός το καλύτερο παιχνίδι από τότε που ήρθε στην Ελλάδα έκανε ο Βράνιες. Τι έκανε Ρόπου, τι έκανε. Γι' αυτό βγήκε και MVP της συνάντησης. Σωστό. Μαζί κι εγώ. Λοιπόν, έχω πολλά χρόνια να δω τέτοιο σέντερμπακ. Τέτοιο στόπερ. Ναι. Πολλά χρόνια έχω να δω. Ναι. Τέτοιο στόπερ. Μου θύμισε το Μέλμπερκ. Ναι, το Μουσάτο. Άλλα χαρακτηριστικά. Του Ολυμπιακού. Στην ταχύτητά του στηρίζεται ο Βράνιες. Ο Μέλμπερκ ήταν άλλο. Εγκεφαλικό. Ο Μέλμπερκ ήταν στόπερ τοποθέτηση. Ο Βράνιες δεν είναι στόπερ τοποθέτηση. Βαρύ κορμί ήταν ο Μέλμπερκ. Αυτό είναι γνωστό. Ο Βράνιες, γιατρέ, πρώτα. Είναι άφοβος ρε παιδί μου. Ναι. Βασικά παίρνει ακραία ρίσκα. Ξανασηκώνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, παίρνει ακραία ρίσκα και αν μην φορά το πληρώσει. Είναι ανοικονόμητος λίγο στον τρόπο που κάνει τάγκ και τα λοιπά. Το ξέρω. Πιο πολύ στο στυλ του θυμίζει να το ξέρω. Το ξέρω. Γι' αυτό εγώ όταν. Με πιο προσέκτα όμως. Όταν τα σπάσε με την ΑΕΚ. Στενοχωρέθηκα. Αλλά ο Μελισανίδης τον έτριξε τα δόντια και τελικά πιστεύω τα 230 που παίρνει το χρόνο θα κάνει τουλάχιστον 500. Μακάρι, το αξίζει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα τα πάρει από την ΑΕΚ τα 500. Νομίζω ότι οι εμφανίσεις που κάνει τις κάνει για να πάει σε άλλη ομάδα και να τα πάρει από αλλού. Γιατί ο Τσιγκουναράς δεν πιστεύω ότι θα του δώσει τόσα λεπτά. Θα του δώσει μόνο. Επίσης αυτό που είχα πει και το μεσημέρι, Κωστή. Υπάρχει απόκληση με μεσοαμυντικά με μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, μου είπες για σένα. Ναι. Δηλαδή, εάν μεσοαμυντικά πιάνει 8 και το 9, μεσοεπιθετικά είναι στο 5 και στο 6, το πολύ στο 7. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα νόμο στο ποδόσφαιρο που λέει ότι η επίθεση κερδίζει αγώνες, η άμυνα πρωταθλήματα. Ναι. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι πάει καλά. Γιατί θα θυμίσω ότι η μεγάλη εθνική Ουγγαρίας της δεκαετίας του 50 ήταν η μεγαλύτερη ομάδα που έχει βγει μεσοεπιθετικά. Πίσω είχε θέματα. Έχοντας στο κέντρο τον Γιώζεφ Μπόζικ, για τον οποίο ο Ντι Στέφανο, ο οποίος έπαιρνε 1000 δολάρια για κάθε συνέντευξη, όπως και ο Κρόιφ έπαιρνε 1000 δολάρια για κάθε συνέντευξη, όταν τον ρωτήσανε τι δεν έχεις κάνει στη ζωή σου, λέει να έπαιζα παρτενέρ. Αυτός ο εγωίστερος του Γιώζεφ Μπόζικ κι ας πέθαινα. Γιατί μπροστά οι τέσσερις επιθετικοί που είχε η εθνική Ουγγαρία ήταν ο Τσίμπορ αριστερά που έπαιξε στην Μπαρτσελώνα. Ο Πούσκας απ' την άλλη. Ο Πούσκας που έπαιξε στη Ρεάλ. Ο Χιντεγκούτη που έμεινε στην Ουγγαρία και έξω δεξιά ο Χρυσοκέφαλος σαν τον Κώστης, δεν είχε στόπερ ο οποίος έπαιξε στην Μπαρτσελώνα. Είχε τον Γκιούλα Γκρόσιτς τερματοφύλακα. Μέτριος. Αυτό ήταν μόνο. Τι να σε πω. Μόνο τερματοφύλακα είχε μεγάλο. Κλείσε. Και πέθανε και πρόσφατα. Γκιούλα Γκρόσιτς. Τον ήξερε τον Γκιούλα Γκρόσιτς. Πού να ξέρω εγώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Ήθελα να διαφωνήσω λίγο με τον γιατρό. Ναι. Είχε πει για τον Άρη, βέβαια. Μιλούσε προηγουμένως και είπε ότι η ομάδα δείχνει βιολογικά πεσμένη. Αν έχει παρατηρήσει τα τελευταία παιχνίδια, στο πρώτο μήχρονο θα έλεγα ότι η ομάδα δείχνει εχωμένη, αλλά στο δεύτερο μήχρονο φορτσάρει. Και πραγματικά η. Βιολογικά λέει είναι πιο καλός. Ναι. Ορίστε. Λες ότι στο θέμα φυσικής κατάστασης είναι τελειώνοντας τα παιχνίδια φουλάρι, αυτό θες να πεις. Ναι. Όχι, δεν θέλω να το. Νομίζω το βλέπετε. Η βάζει γκολ και στα τελευταία λεπτά. Όχι, ομάδα 90 λεπτά στέκεται με τον ίδιο τρόπο στο γήπεδο. Δεν έχει πτώσει και τέτοια, ναι.
Δεν, στο πρώτο μήχρονο δείχνει ότι κομπλάρει κάπως, έτσι. Δείχνει αργές, έχει αργές κινήσεις, η ομάδα έχει αργή ανάπτυξη κτλ. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο έχω παρατηρήσει ότι πραγματικά φορτσάρει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και από τα χαφ μας πιο πολύ φοβάμαι τον Ιντζόγλου παρά τον Μουμίνο. Μουμίνο έτσι που είναι και στεγνός. Πώς ήταν και ο Νεμπεγλέα, παίχτες με τρία πνευμόνια, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στεγνό το παιδί, αθληταράς, θα τη βγάλει την χρονιά ο Μουμίν. Εγώ ήθελα μια πορεία. Μπορεί να σου κρασάρει, μπορεί να μου κρασάρει ο Ιντζόγλου. Ο Παυλίδης, αν οχτάρι δεν μπορεί να παίξει, θα μου πεις σαν οχταροδέκαρο παίζει, αλλά να παίξει, αν θέλει να ξεκουράσει τον Ιντζόγλου, να πει ο Παυλίδης σαν δίπλα στον Μουμίν. Ή ο Παυλίδης ή ο Λότας. Ο Λότα δεν τον ξέρω. Ο Παυλίδης όχι, ο Παυλίδης όχι. Ο Παυλίδης ξεχνιέται. Πουλάει μπάλα, είναι ξεχνιέται, φεύγει μπροστά, δεν καταλαβαίνει. Στα μαρκάρισμα δεν τον εμπιστεύω. Ο Κανακούδης ως τι αποκτήθηκε, ως τρίτο στόπερ, ως εξάρι, ως αριστερό μπακ. Θεωρώ τρίτο στόπερ. Ως τι. Θεωρώ στόπερ. Κάτι προς τα αριστερά μάλλον, αριστερό στόπερ μάλλον. Μπράβο. Να παίξει δε με τριάδα ο Άρης. Μάλλον, κάτι τέτοιο. Γιατί να παίξει, όχι με τριάδα ρε φίλε. Να είναι backup. Του Δελιζή ή του Σόουζ, αν κάποιο μείνει μήνυμα από κάτω. Να πω κάτι. Για πάκα πήρε. Επειδή ο Δελιζή με το Σόουζ, εγώ βλέπω ότι τραπάνε καλά. Εγώ νομίζω ότι. Δεν αλλάζουν αυτοί. Εντάξει, αποκτήθηκε. Να ξεκουράσει τον Ιτζόγλου το Μουμίν. Αυτό και εμένα ω εξάρι μου κάνουν. Σαν εξάρι βλέπω. Σαν εξάρι. Σαν εξάρι. Αριστερό μπακ έχουμε. Αριστερόπαδρο μπακ έχουμε. Βαλεριάνο και Τσοκάνι. Τσουμάνι. Τσουμάνι. Ναι, και το κάνει στην Πανατολικό. Ναι, ναι. Δύο αριστερά μπακ έχει ο Άρης. Παίζει δεξιοπόδαρο στη θέση του όταν δεν παίζει ο Βαλεργιάνος. Καλά, βάζει μπορεί το Τζανακάκη. Ο Κανακούδης μπορεί να παίξει αριστερό μπακ. Και εξάρι μπορεί να παίξει ο Τζανακάκης που προϋποθέσεις, αλλά έχει λύσεις αν θέλει. Μπορεί. Ο Τζανακάκης μπορεί να παίξει και εξάρι. Σαν δεξί αμυντικό χαφ, κάπως έτσι. Το θέμα είναι να αρχίσει να κάνει ρωτέσεις στα χαφ. Εκεί έχει πρόβλημα ο Άρης. Να ξεκουράσει Τζόγλου και η Μουμίν. Του τέντωσε. Μπορεί να το κάνει ο Κανακούδης αυτό. Αυτό μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Είναι έμπειρος. Μπορεί να το κάνει. Β' εθνική είναι. Δεν είμαστε. Πάντως το Μάτς Σέρες είναι το πλέον επικίνδυνο που έχει παίξει ο Άρης από την αρχή της χρονιάς. Ισοπαλία. Είσαι ευχαριστημένη στις Σέρες. Όχι. Θα το πάρουμε το Μάτς. Όχι. Το μόνο άρεσε. Διπλό. Αλλά. Μόνο διπλό. Αυτό θα κριθεί από τι θα κάνει η Παναχαϊκή μέσα στην καρδίτσα. Γιατί μπορεί να έχει ευκίνει απώλειες αυτή την αγωνιστική. Όχι. Ομάδα πρέπει να προχωρήσει με νίκες για να καθαρίσει την πουγάδα. Έκλεισες. Επόμενος φίλος. Και με αυτόν τον τρόπο θα ξενερώσουν και οι διαιτητές αν ο Άρης και συνεχίζει και κερδίζει. Δεν θα μπουν στη διαδικασία να σε πολεμήσουν. Κοίταξε, αυτά τα γλυκά που λες και τα λοιπά φέτος πέφτουν έξι. Το κακό για σένα είναι ότι πιο δύσκολα. Και λεφτά να είχες. Δεν είναι κακό. Δεν έχεις. Είναι πολύ καλό ότι πέφτουν έξι. Είναι καλό γιατί δεν έχεις λεφτά. Γι' αυτό είναι καλό. Πάω στον κόσμο. Με συμφέρει να πάει στο αγωνιστικό ιστορία. Μάλιστα. Γιατί έχω καλύτερη ομάδα. Λες. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλώς τον. Για μία ακόμα φορά έγινε ρόμπανα, να δω πότε θα το πάρεις απόφαση με την ΑΕΚ. Μόλις θα χάσεις το πρωτάθλημα, τότε. Γιατί να το χάσεις το πρωτάθλημα? Γιατί θα το πάρει ο άλλος. Και πώς θα το πάρει ο άλλος, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πώς θα το πάρει ο άλλος? Εντάξει, θα δεις. Για να το πάρει ο άλλος πρέπει να με κερδίσει μέσα στην Τούμπα. Το θεωρείς εύκολο ή να με κερδίσει? Κέρδισε την Τρίπολη πρώτα για να είσαι στο 2 βαθμούς πριν τον ΠΑΟ. Και ας την Τούμπα. Μέχρι την Τούμπα ποιος ή ποιος πεθαίνει ρε ποδοσφαιρικά. Έχει 5 παιχνίδια. Έχει μέλλον ακόμα βέβαια. Έχει μια εμπάθεια με την ΑΕΚ. Δεν έχω εμπάθεια, μα μιλάω ποδοσφαιρικά και λογικά. Έχει το ρόστερ της ΑΕΚ. Για πες μου, σύγκρινε το ρόστερ της ΑΕΚ με τον ΠΑΟ και βγάλει μου εσύ ποιος έχει το καλύτερο ρόστερ. Έχεις εξτρέμ αντίστοιχα του ΠΑΟ. Τι? Έχεις εξτρέμ. Ικανά στο ένα με έναν στι συνεργασίε επιθετικέ, στο να πέσει στου κλειστού χώρου. Όχι, όχι, ένα με έναν τώρα, ρε γιατρέ. Ο Μάτιο Τζαλμά έχει το ένα με έναν τώρα. Όχι, δεν πάω και εσύ, μην υπερβάλλετε. Ποιο έχει το ένα με έναν τώρα, το έχουμε, το έχουμε. Βρε μου, τι είναι καλύτερο του ΠΑΟΚ. Δεξί μπακ καλύτερο έχει ο ΠΑΟΚ. Αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή καλύτερο έχει. Εξτρέμ καλύτερα έχει. Τα άκρα του σου λέει. Τα άκρα του σου λέει καλύτερα, αυτό σου λέει. Τα άκρα μου στην άμυνα, γιατί το κέντρο της άμυνας δεν είναι καλύτερο. Μεσοεπιθετικά δεν έχεις extreme αγόρι μου γλυκό. Αυτό σου λέω. Δηλαδή με τον Μπακαστά και τον Ξυπνιδιού που πάει να βγάλεις όλη τη χρονιά. Κουραστικός είσαι με πρόβλημα να μας έρθει. Είναι το βάθος. Η αντεκάδα είναι πολύ καλή σαν αντεκάδα. Δεν έχει βάθος η ΑΕΚ. Εκεί μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Κοίταξε. Να σου πω το πρόγραμμα. Πιο πολλές αναλλακτικές. Φίλε της ΑΕΚ. Να του πω κάτι, να του πω το πρόγραμμα. Κάτσε να ολοκληρώσω λίγο να τον πω το φίλο. Η ΑΕΚ δεν έχει από πίσω εναλλακτικές. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην είναι. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες στην ποιότητα. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες εναλλακτικές. Για αυτές που έχει, για πες μου για να καταλάβω δηλαδή.
Τι έχει ο ΠΑΟΚ από πίσω. Εξάρι ο ΠΑΟΚ και οχτάρι σαν τη ΣΑΕΚ δεν έχει, παιδιά. Στόπερ, τα στόπερ τη ΣΑΕΚ είναι καλύτερα. Εντάξει, όχι, εγώ θέλω να πω. Στον άξονα τα στόπερ τη ΣΑΕΚ και το εξάρι και το οχτάρι είναι πολύ καλύτερα του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, τα άκρα του ΠΑΟΚ είναι καλύτερα από την ΑΕΚ. Ακριβώς. Εντάξει. Μόνο τα άκρα του ΠΑΟΚ. Και τερματοφύλακα καλύτερο έχει. Ποιο. Ο ΠΑΟΚ. Ο Τσιντόδας είναι άσχημο. Λοιπόν, φίλε, θα σου πω το πρόγραμμα μέχρι την Τούμπα. Κυριακή, ΑΕΚ Τρίπολη. Ωραία. Πέμπτη, ΑΕΚ Δυναμό Κιέβου. Βεβαίως. Καπάκι. Ναι. Κυριακή, ΑΕΚ Ξάνθη. Ναι. Πέμπτη, Δυναμό Κιέβου, ΑΕΚ. Ναι, και. Δευτέρα, Ατρόμητος, ΑΕΚ. Πέμπτη, ημιτελικός Κυπέλου. ΑΕΚ Πανιώνιος. Αν περάσει Δυναμό Κιέβου και άλλο μάτς Europa League και μετά πάω ΚΑΕΚ. Καληνύχτα σας. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν παίζει Ευρώπη. Και το μάτς λοιπόν, αύριο στον Ατρόμητο είναι χαμηλής επικινδυνότητας και έχει γελάρισα και Λαμία. Δηλαδή, φιλικό δηλαδή, παίζει αύριο ΠΑΟΚ. Λαμία θα περάσει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Φιλικό παίζει ο ΠΑΟΚ αύριο. Η ΑΕΚ αγόρι μου θα πηγαίνει, sorry που μιλάω έτσι, παιχνίδι με το παιχνίδι. Να μένει κοντά στον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Η ΑΕΚ θα πηγαίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Η ΑΕΚ θα πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι. Και θα παρακαλέσει. Και θα παρακαλέσει. Όταν θα παίξει μέσα στο Περιστέρι, την διαγωνιστική παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, να μην υπερβεί διαφορά τους τρεις βαθμούς. Που είναι, πολύ πιθανό. Πολύ κομβική η αγωνιστική. Πάρα πολύ πιθανό. Κομβική αγωνιστική. Γιατί παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ατρόμητος ΑΕΚ. Ωραία, και λοιπόν. Είναι ένα ζουλέ. Μπορεί να φύγει 4 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ μέχρι να παίξει στην Τρίπολη έχει 3 λιμά. Δηλαδή έχει Λάρισα, Λαμία και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Εσύ ο. Τρία λιμά. Τρία λιμά έχει. Ο Ολυμπιακός για μένα είναι λιμό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αγωνιστικά είναι λιμό. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ με τη φόρμα που έχει να μην το βάλει 3-0. Ποια φόρμα ρε, ποια παιχνίδια έπαιξε ο ΠΑΟΚ, ποιες ομάδες έπαιξε με τρελάνε. Τρία λιμά λέει τον Ολυμπιακό, σαν Λαμία και Λάρισα. Δεν μας τρελάνε. Κάνεις και να λύσεις παραδεμάζει. Ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν απαράδεκτος. Ρε φίλε, είναι σε κακή κατάσταση, αλλά δεν τον λύσει λιμό τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή είναι ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είναι ντέρμπι. Όπως δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει Ολυμπιακός στον κόσμο και την ομάδα. Κοιμήστε δεν τους. Υπάρχει Ολυμπιακός. Ακριβείτε. Κοιμήστε τους. Ο Ολυμπιακός τελειώνει την Κυριακή από το πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός θα έρθει σαν ένα πληγωμένο θηρίο και αν ο ΠΑΟΚ πάει ψηλωμένος τι... θα έχει προβλήματα. Άντερε με γραμμένο με Τσίπρα. Καλά. Με φόρμα τώρα. Καλά. Θα έρθει ο Ολυμπιακός τώρα. Άλλες χρονιές ερχόταν με Πετρόπουλους, με Γουλανδρίδες και έκαναν τα αεροδρόμια. Τρελαθήκατε τώρα. Με Τσίπρα πρωθυπουργό, και με διαιτητές του, με γραμμένους, με καλή ομάδα, με καρνίβαλους στην Τούμπα, με το Μαρινάκι, τον κυνηγάει η κυβέρνηση. Πώς θα πάρει, τραγώσε. Άσε το μάτς αυτό θα το κερδίσει πολύ εύκολα. Για κάποια κατάσταση και να είναι, είναι ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τώρα εσείς πείτε το τροπάρι. Ο Ολυμπιακός, Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που το έδειξε το 10, που τερμάτισε πέμπτος και πίσω από τον Άρη. Αν δεν του πάει καλά κάτι, ψυχολογικά έχει προβλήματα. Ως οργανισμός. Τότε έφευγε ο Κόκαλης βέβαια. Πάνω κάτω φεύγει και ο Μαρινάκης. Είναι στην ίδια φάση αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα που πέρασε σε μια μεταβατική περίοδο. Τι να πω παραπάνω. Έφυγε σε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλημέρα. Δεν το καταλαβαίνω. Είσαι εμπαθής με τον ένα, λες. Όχι, είσαι εμπαθής με τον άλλον, θα πει. Γιατί να είναι εμπαθής. Για μένα προσωπικά η ΑΕΚ παίζει το μάτς χρονιάς την Κυριακή, αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Καλημέρα. Ναι. Τρίπολη. Ναι. Εγώ είμαι παιδιά. Εσείς είστε, ναι. Εγώ σεβόμενο στο ψυχοσεξολόγο φίλου μου, τον κύριο Ραθόπουλο, θα ήθελα να πω δύο ιατρικά. Ναι, γιατρέ μου. Είναι θηρεοειδής. Ναι, είναι θηρεοειδής. Όχι θηρεοειδής. Το ξέρω, βέβαια. Άτσι, γιατρός, ναι, είναι θηρεοειδής. Και όταν υπάρχει, ας πούμε, υπερλειτουργία του θηρεοειδούς και κρίνει αυτό το ΤΑΦ4, ΤΑΦ3 που λέει, τη θηροξίνη κτλ. Ραθόπουλε, έχουμε υπερθηροειδισμό με εξόφωμα κτλ. Όταν υπάρχει το αντίστροφο, μικρότερη ποσότητα θηροξίνης, τότε έχουμε το μικρότερο. Απλά για να πιάσουμε και την ιατρική. Φίλε μου γιατρέ, πρέπει να βρούμε τον άξονα. Υποθάλαμος υπόφυση θηροειδής. Απλά όχι που την πάτησα, όχι και από τον Κώστα, είναι και το αντιδάνειο. Επειδή στα αγγλικά πάει θηροειδ. Υπάρχει και η λέξη θηροειδής, αλλά είναι το θηροειδές τρίμα που. Είναι το θηροειδές τρίμα, απλά υπάρχει το αντιδάνειο. Πολλές φορές που καμιά φορά ξεχνιέσαι, διαβάζουμε. Όχι, αντιδάνειο βρε, είναι γλωσσικό φαινόμενο. Όταν μια λέξη μεταφράζεται σε μια άλλη γλώσσα. Και μετά παίρνει το βιβλίο και εσύ πα να την ξαναμεταφράσει. Υπάρχει το φαινόμενο του αντιδανείου. Αυτό είναι εντάξει, κατά την κούραση. Συμφωνώ, εντάξει, θηροειδή είναι στα αρχικά. Τώρα, το ντέρμπι, να δούμε και λίγο συστηματικά. Το ντέρμπι το είδα σε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν ανούσιο και ήταν μοιρασμένο σχεδόν.
στο δεύτερο ημίχρονο και μέχρι το 22ο λεπτό που είχε βάλει, που έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός, ήταν μονόλογος της ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εκείνο το δεκάλεπτο που είχε ο Ολυμπιακός στο τέλος ήταν γιατί έβαλε τον γκολ από κόρνερ και κάπως πήραν κάποιον αέρα και άλλοι υποχώρησαν λίγο και τα είπα. Δηλαδή, με έδινε την εντύπωση ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους, ρε παιδιά. Ναι, αρχίζει η ΑΕΚ και βγάζει κούραση, γιατρέ μου. Ναι, μεγάλη κούραση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, εμείς είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί στο ότι κληρώθηκε να παίξει ΑΕΚ Ολυμπιακός στο Κύπρο, που ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή. Και από εδώ και πέρα τώρα δεν έχουμε βέβαια τους αγώνες που έχουν οι άλλοι. Ναι. Είμαστε πιο. Και παίζουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος βγήκε σχεδόν νοκάουτ, ας πούμε, κατά δυο. Και για σένα τον ΠΑΟΚ τότε είναι συμφέρον που πέρασε η ΑΕΚ. Καλύτερα που πέρασε για σένα. Και το δεύτερο, το δεύτερο τυχερό είναι που πέρασε η ΑΕΚ. Βέβαια, γιατί θα έχει άλλα δύο παιχνίδια παραπάνω. Και δύο παιχνίδια παραπάνω και φορτωμένο πρόγραμμα. Στο κύπελο θα έδειχνε όλες τις δυνάμεις του για να μπορέσει να το πάρει. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ενώ τώρα, ας πούμε, έχει να κάνει με την ΑΕΚ και νομίζω ότι είμαστε σε πλεονεκτική θέση. Στα 63 σου, γιατρέ, θα δει double, να πούμε. Θέλω να δω ένα τάμπλ πριν πεθάνουμε, ρε παιδάκι μου. Ναι, γιατί το 85 το Πασόκ ήθελε αποκέντρωση. Εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατρό, γιατί έχουμε ένα φαινόμενο κοινωνικό αυτή τη στιγμή, το οποίο επειδή στη συγκεκριμένη ειδικότητα που έχετε είναι, ναι, έχετε την αποκλειστικότητα για να συνταγραφείτε ψυχοφάρμακα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή τι διαπλοκή υπάρχει από τη φαρμακοβιομηχανία με τους ψυχιάτρους? Να λέμε κάποια πράγματα που μας αφορούν στην καθημερινότητά μας. Να σου πω κάτι, τα ψυχοφάρμακα δεν είναι φάρμακα ιδιαίτερα ακριβά ώστε να εμπλέκονται στις ίδιες καταστάσεις. Είναι φθηνά φάρμακα. Εκείνα τα οποία είναι ακριβά φάρμακα είναι αυτά τα οποία είναι που σχετίζουν με τα νεοπλάσματα, με τις κακοήθεις και κλπ. Και ιδίως πειραματικά. Αυτά είναι τα ακριβά, καλά λέει. Ναι. Χημειοθεραπευτικά και τέτοια. Μονοκλονικά αντισώματα, ρευματοπάθειες, τα λοιπά. Εκεί παίζουν τεράστια ποσά. Ναι. Δεν είναι, ας πούμε, για ψυχοφάρμακα. Τώρα τα ψυχοφάρμακα, ας πούμε, προστατεύονται και όλες με την κόκκινη γραμμή που έχουν συνταγές, κατάλαβες, και δεν μπορεί κανένας να γράφει ό,τι να είναι. Υπάρχει υπερσυνταγογράφηση στο χώρο? Αν υπάρχει. Υπερσυνταγογράφηση, δηλαδή αν υπάρχει παραπάνω διάγνωση από ό,τι πραγματικά περιστατικά. Κοίταξε να δεις, παντού στην Ελλάδα υπάρχει νομίζω μια μικρή, αλλά στα φάρμακα, τα ψυχοφάρμακα τελευταία πια δεν υπερσυνταγογραφούνται γενικά. Θυμάμαι όταν ήμουν τότε ειδικευόμενος, ερχόταν οι ασθενείς και υπαγόρευαν ποια φάρμακα θέλουν να πάρουν. Σε απειλούσαν δηλαδή. Ναι. Μόνο θα με γράψει αυτό και αυτό, μα δεν κάνει αυτό. Σε παρακαλώ, μην το γράψω, σε πάω, σε κάνω. Τώρα αυτές τις τεμπουκάτες τα μάτια, ας πούμε. Και τα φάρμακα γράφονται σχεδόν κανονικά τώρα και νομίζω ότι θα και υποχωρήσουν κι άλλο τιμές. Ήδη τώρα έχουν έρθει σε λογικές τιμές, τα φάρμακα. Γιατί οι ακροατές μας χρήζουν ψυχιατρικής έρευνας? Οι ακροατές μας, η παραγωγή μας εδώ. Εκεί θα επέμενα. Ότι μερική παραγωγή, γιατί και οι ακροατές είναι, ας πούμε, πάρα πολύ και ένα ανώνυμο πλήθος. Αλλά ορισμένοι από τους παραγωγούς έχουν, ας πούμε. Έχουν θέματα, βέβαια. Το ξέρω. Έντονη ανάγκη ψυχοθεραπείας. Αυτά θα τα πούμε από κοντά όταν θα κάνουμε συμβούλιο. Δηλαδή, γιατρέ, εγώ στο πανεπιστήμιο, αν με κάνεις μια έρευνα, ας πούμε, θα δυσκολευτείς να βγάλεις, να πούμε, το πόρισμα. Όχι, εσύ είσαι ανοιχτό βιβλίο. Τι να δυσκολευτούμε. Δεν θέλω, δηλαδή, γιατριά. Εσύ ξέρεις τι κάνεις καλύτερα από όλους. Πάντως, γιατρέ μου, το κακό με την ψυχιατρική είναι ότι δεν υπάρχουν παθήσεις. Υπάρχουν διαταραχές, όπως λέγεται το DSM. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι δεν υπάρχει το διαγνωστικό εργαλείο να είσαι 100% αντικειμενικό στη διάγνωσή σου. Ναι. Δηλαδή, πάντα υπάρχει μια αμφιβολία. Γι' αυτό κιόλας ξέρεις από παλιά. Οι ψυχίατροι ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, συγκριτικά με τους νευρολόγους, οι ψυχίατροι ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν πιο ελαφριά ειδικότητα. Γιατί είχε, ας πούμε, είχε τη σχιζοφρένεια και τη μανιοκατάθλιψη και ό,τι ιδιαίτερη ψύχωση και από εκεί και πέρα έδινε δύο ειδών φάρμακα. Κατάλαβες. Και κανένας δεν έμπαινε σε πολύ βάθος σε να ερευνήσει και να κάνει. Έχω μια πορεία πάνω στην επιστήμη σου. Γιατί στον τομέα το δικό σου οι γυναίκες είναι περισσότερες στην τρέλα, να πούμε, από ό,τι άντρες? Γιατί, ας πούμε, είναι μουρλές περισσότερο? Δηλαδή, τι είναι αυτό το στοιχείο, στατιστικό, βιολογικό, τι είναι αυτό? Κοίταξε, το... δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά συνήθως είναι οι ορμονικές επιδράσεις, ας πούμε, στις γυναίκες. Φτιάνει μουρλα, δηλαδή, λόγω των ορμονικών. Ναι. Που ψυνεμινόμενος είναι, ας πούμε, ένα στρες για μια γυναίκα η οποία σταματά να τεκνοποιεί πια. Ας πούμε, μπορεί να αισθανθεί ότι σταμάτησε να είμαι γυναίκα. Όπως όταν αρχίζει η έμεινος δει στα κοριτσάκια, ας πούμε, είναι χαρούμενα που πάω, ξέρω εγώ, θα έγινα γυναίκα και λοιπά. Το αντίθετο συμβαίνει όταν σταματάει. Στον άντρα, γιατρέ, πότε σταματάει? Όταν πάει να επιδείξει και δεν του σηκωθεί, ας πούμε, η διάθεση και λέει αμάν τελείως. Κοίταξε, το θέμα του άντρα δεν είναι τόσο, ας πούμε,
στο θέμα το αισθητικό είναι περισσότερο ψυχολογικό όταν. Ψυχολογικό είναι γιατί άμα άλλος δεν έχει φυσική κατάσταση, δεν είναι προπονημένος, πώς θα του σηκωθεί να πούμε. Ναι, γιατί και, ας πούμε, αυτό βέβαια είναι πολύ. Αγκιακό δεν είναι δηλαδή. Αγκιακό, βεβαίως. Αυτοί που παίρνουν φάρμακα δεν είναι αγκιοστεολογικά, πώς τα λένε αυτά. Αυτοί που παίρνουν φάρμακα που τα συζητάνε αυτά. Γιατρός, ναι. Ψυχοφάρμακα κτλ. Δείχνουν, ας πούμε, τη λίπιντο, έτσι. Το θέμα της στήσης είναι, ας πούμε, είναι η παροχή αίματος στο μόριο το ανδρικό. Είναι και ο παρτενέρ, ρε γιατρέ. Μεγάλη υπόθεση, βέβαια. Τώρα, εσύ, ας πούμε... Οι γυναίκες έχουν, ας πούμε, το πλεονέκτημα να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Ναι, γιατί μπορεί να έχουν ένα γορίλα εκεί πέρα 25 χρόνια και να μην το κάνουν. Τι, έχουν, ενώ εσύ άμα έχεις ένα γορίλα 25 χρόνια, πώς θα σου σηκωθεί. Δεν έχουν αυτό, κάποια ενεργητική δράση που σε αυτό το εσύ θέμα. Εσύ με το γορίλα πώς θα. Γιατρέ, συμφωνείς. Τι να πω, εντάξει, το κομμάτι αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε στη σύγκριση γυναίκες και άντρες. Με τα ζώα. Τα ζώα δυστυχώς δεν μιλούν. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Οπότε έχουμε κοινό κώδικα επικοινωνίας και να κάνουμε ένα μεταφορά. Όχι, εγώ με το σκύλο μου συνεννοούμε. Δεν συνεννοείσαι 100%. Πιστεύεις ότι συνεννοείσαι. Πώς, αφού το σκύλο το δικό μου δεν έχει σεξουαλική επαφή, έχει ένα μαξιλάρι, καβαλάει το μαξιλάρι. Αυτό και εμείς. Τι. Εντάξει, καταχρηστικά το συμπεριφέρομαι. Όχι, θέλω να τεκνώ να κάνω. Εντάξει, επειδή είναι ζώα γέλη, το βάζουμε σαν συμπεριφορά κυριαρχία. Θέλει την αγέλη να δείξει ποια είναι η θέση του. Εντάξει, και αυτό είναι μια αυθαίρετη διαδικασία. Κυρίως αρσενικά αυτό, έτσι, για να έχει ποιο επιβάλλει. Όχι, μείνει, καβαλάει το μαξιλάρι. Δεν λέμε τα ζώα δεν έχουν συναισθήματα, αλλά γιατρέ μου, δυστυχώς εκεί υπάρχει μια αυθαιρεσία τεράστια γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν. Οπότε αυτά είναι και evidence-based που λες. Πώς δεν έχουν τα σκυλιά, δεν έχουν συνέστημα στη γεύση. Έχουν, αλλά δεν μπορούν να το δώσουν συγκεκριμένα. Όχι, εγώ νομίζω ότι εκφράζουν. Το εκφράζουν γλύφοντας, κάνοντας παιχνίδι και τα. Και αυτό αυθαίρετο συμπέρασμα δεν αποδεικνύεται. Πώς δεν. Εμένα σωστά. Ο σκύλος μου νομίζει ότι είμαστε εραστές. Μόνο με λειτουργική μαγνητική τομογραφία βλέπεις κάποια πράγματα στην λειτουργική δραστηριότητα του κεφάλου. Το τι γίνεται. Κανόνισε γιατρέ μια συνεδρία στο πανεπιστήμιο να έρθουμε με τον γιατρό εκεί να σε παρακολουθήσουμε, να κάτσουμε σε μια γωνία εκεί να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα. Θα το κανονίσουμε. Μια διάλεξη να δούμε. Τον εκτιμώ πολύ και τον συμπαθώ πολύ παρόλο που δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Ναι, είναι. Φαντάζομαι τον τερματοφύλακα τη Ρεάλ. Πάρτο καλά βράδυ και αλλά πολύ βαριά κάνει την εκπομπή στο τερματάκι μου. Και σήμερα το πρωί ξυπνάς νωρίς. Τέλος πάντων, θα τα κανονίσουμε αυτά. Εντάξει, μια μέρα που δεν ξυπνάς νωρίς θα με πάρεις. Κάθε Τετάρτη. Τετάρτη. Καμιά φορά όμως είσαι άλλη μέρα ή όχι. Οπότε, κάθε Τετάρτη. Αλλά άμα είναι να έρθει εσύ, ας πούμε, Πέμπτη, θα τον πω τον γιατρό να αλλάξει. Καλά, θα κανονίσουμε, ναι, θα κανονίσουμε να πούμε. Σε περιμένω. Θα το γνωρίζει. Θα παρηγυρίσει και πρωτάθλημα, βέβαια. Να είστε καλά. Γιατρέ, εσύ που λες λοιμό τον Ολυμπιακό, πάω Ολυμπιακός 2 φράγκα ο Άσος, πάω ΚΑΕΚ 2 φράγκα ο Άσος. Ναι. Δηλαδή θεωρεί η στοιχηματική ότι είναι ίδιες βαθμούς. Value bet τώρα, μόλις περάσει καμιά εβδομάδα, σε πόγο που θα πάει το Πάκο Ολυμπιακός είναι, θα πέσει. Άρα είναι value bet το 2. Value bet. Το Πάκο Ολυμπιακός, ναι. Το Πάκο ΑΕΚ μπορεί να ανέβει η απόδοση του Άσου. Αλλά το Πάκο Ολυμπιακός μάλλον θα πέσει. Συμφωνώ και εγώ το 2. Δηλαδή το δίνει η ίδια απόδοση που θα πάει γύρω στο 1,70. Για να χτυπήσουμε τον Πάκο στον Άσο, καημένε. Έλα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Νάτο. Καλώ στον ορθοπαιδικό μα. Έτσι. Καλημέρα σε όλους εκεί πέρα, καλημέρα στο Γιάννη Τάβαμε, καλημέρα στον Ματινάκο, σε εσένα Βασίλη. Καλημέρα. Κώστα. Δεν μου είπε Κώστα, μέχρι χτες εσύ δεν ήσουν που έλεγες ότι είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να περάσει ο Ολυμπιακός και δεν θέλει την ΑΕΚ. Τώρα τι έγινε. Είπα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ λέγανε μετά το ΑΕΚ 0-0 ότι θέλαν να περάσει ο Ολυμπιακός γιατί πιστεύουν ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Αυτό είπα, δεν είπα ότι είναι καλό. Είπα τι λέγανε. Περάσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Με λενερίζω και όπως θα τα γυρίζω. Όχι, ρε, σου λέω τι λέγανε οι παοξίδες. Ρε, και εσύ το λέγες, δεν το λέγαμε οι παοξίδες. Τέλος πάντων. Γιατί με συγχωρείς. Τώρα, άμα πεις ότι 10 παοξίδες τον Ολυμπιακό έδελες ή την ΑΕΚ, τι θα σου πούν. Τώρα. Το θέμα είναι το είδα πριν. Α, καλά, ναι, σωστά. Όχι τώρα. Πώς θα είναι. Κατόπιν. Δεν είναι λάθος να γνωρίζετε μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου. Άσε τώρα. Ναι. Τώρα είναι άλλο θέμα. Ναι. Τώρα ξέρουμε τι έγινε. Το θέμα είναι από πριν να τα πεις. Είναι σαν να σου πω εγώ στο στοίχημα. Δεν το βλέπω ότι θα ρίξει διπλό και να είναι το διπλό του 7,5. Ναι. Μετά είμαι κι εγώ μάγκα. Πέραν τούτου τώρα. Έχει πάρα πολύ πλάκα αυτή τη στιγμή τι θα συμβεί στον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει λεμονής να τα φορτώσουν. Ναι. Ένα είναι αυτό. Βλακεία κάναμε που το διώξαν. Τώρα μόνο λεμονής μπορεί να το φορτώσει. Ο λεμονής ήταν η μόνη λύση για να τραβήξει την ομάδα. Τώρα δεν μπορεί να το φορτώσει. Τι θα του πούνε. Σε διώξαμε επειδή είχε την ομάδα πρώτη και φταίει εσύ που είμαστε τώρα τρίτη. Χάθηκε και το άλοθη τώρα. Το ξαναφέρω πίσω.
Ακριβώς. Μα το θέμα ήταν ότι αν ο Δαιμονής έπαιρνε πρωτάθλημα, ο Μαρινάκης δεν θα μπορούσε να κουκορευτεί ότι το πήρε αυτός. Και είναι και του κόκαλη παιδί. Του κόκαλη παιδί ακριβώς δεν είναι. Εξάδικο. Γιατί? Αλλά σαφώς έχει καλύτερη σχέση με τον κόκαλη από ότι με τον Μαρινάκη. Αλλά του κόκαλη παιδί δεν είναι. Ο κόκαλης τι έκανε σήμερα, χάρηκε λες. Ο κόκαλης αυτή τη στιγμή χοροπηδάει από τη χαρά του. Ο κόκαλης από τη στιγμή που έφυγε από τον Ολυμπιακό, στο έχω ξαναπεί ότι είναι ο μεγαλύτερος αντιολυμπιακός που έχει γίνει και έχει φανεί αυτό. Ναι. Γιατί πριν αλλάξουν οι μισθοδοσίες σε μια εφημερίδα πολύ συγκεκριμένη, όχι το γάβρο σε μια άλλη. Ναι, ναι. Και κάποια πόστα αλλάξουν όπως του κυρίου Προέδρου, όπως του αρχισυντάκτη κτλ. Ναι. Όλοι μιλάγανε για το παρελθόν και τι ωραίο που θα ήταν να ξαναγυρίσει ο μεγάλος για μια τελευταία ηρωική παρουσία Προεδρίας. Όταν άλλαξαν όλα αυτά, ο Κόκαλης σταμάτησε να υπάρχει. Ναι. Και βλογάγαν όλοι το Μαρινάκι. Ναι. Άσε τώρα. Αυτά είναι γνωστά στον Ολυμπιακό τι γίνονται. Από εκεί και πέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης, ξέρεις τι πρόβλημα έχει. Έχει πάρα πολύ χρόνο ως το καλοκαίρι και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ότι δεν θα κάνει προγραμματισμό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε αρχίσει Φεβρουαρίου. Με το που θα τελειώσει και το Μουντιάλ και θα αρχίσει η νέα σεζόν ή κάποια στιγμή θα αρχίσει, έχει 4, 5, 6 μήνες πόσους έχει. Τι θα πει, ότι αυτή τη στιγμή είμαι εκτός Ευρώπης, εκτός κυπέλου, πρωτάθλημα δεν παίρνω, έχω πάρει και προπονητή, που μάλλον θα πάω να τον κρατήσω θεωρητικά. Δεν μπορώ να δικαιολογηθώ ότι δεν κάνω προγραμματισμό, δεν έχω βρει τους παίχτες να τελειώσω τις πρώτες 10 μέρες μεταγραφές. Οπότε τι θα κάνει αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης? Κώστα μου. Ναι, θα έχει πρόβλημα. Ναι, ξέρεις τι θα κάνει αυτή τη στιγμή. Όπως τα λέω, επειδή τον Ολυμπιακό τον έχουμε σπουδάσει πέρα από την Ιατρική, σπουδάσαμε και Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια. Πρώτον, θα φαγωθεί ένας εκ των Μοδεστό, η Κοβάσεβιτς, κάποια στιγμή σε 1,5 μήνα από τώρα. Να το θυμάσαι όπως το λέω. Θα κοιτάξουν από αύριο το πρωί τα παπαγαλάκια να δουν ποιος τραβάει να φορτωθεί τη λέζα. Ναι. Αυτό θα σημαίνει ότι θα προσπαθήσουν να περάσουν στους γαύρους οπαδούς ένα, να το πω έτσι, ένα πλάνο ότι ο Μαρινάκης, αυτός θέλει μεταγραφές. Αυτοί ξύνονταν και λέγανε, άσε μας ρε θείο τώρα θα τρέχουν να κάνουν μεταγραφές. Και κάποιος από αυτούς θα τον τεμπέλεσε και θα φορτωθεί τη λέζα. Δεύτερον, θα κάνουν το 2-2 σε αυτόν τον προπονητή, τον οποίο εγώ δεν θεωρώ καλό προπονητή. Σωστό. Αλλά δεν μπορώ να το διώξω αυτή τη στιγμή. Σωστό και αυτό. Θα του κάνουν το 2-2. Με σκοπό ποιο? Να φύγει αυτός, να του ρίξουν ό,τι μπορούν να του ρίξουν, μέχρι να έρθει ο επόμενος και να εγκληματιστεί, να έχουμε φτάσει 15 Αυγούστου και τότε να πάρουμε το πανέρι. Στα γνωστά είναι, τακτικές κόκαλοι αυτές. Πάντα ο κόκαλος θα κάνει αυτά. Και το τρίτο ποιο είναι? Ποιο? Ποιο είναι το τρίτο αυτή τη στιγμή? Ποιο? Για σκέψου τι θα μπορούσε να κάνει άλλο ο Μαρινάκης. Να φέρει τον Αλέφαντο, ξέρω εγώ. Καλά, αυτό εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει προοπτική αποχώρηση από την ομάδα του. Τη πάει ο Ολυμπιακός να βρει νέο επενδυτή. Ο Μαρινάκης, κοίταξε, στον Ολυμπιακό υπάρχει. Να δώσει μετοχή, να τι παραδώσει. Όταν έχουν απέναντι του οπαδού. Ποτέ δεν φεύγει από τον Ολυμπιακό, άμα οι οπαδοί είναι μαζί σου. Ήρθε η ώρα των Αγγελόπουλων για το ποδόσφαιρο. Όχι. Όχι, ή δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο ποτέ, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν αυτή τη φιλοδοξία. Πολύ τίμιο σου βλέπω για ποδόσφαιρο του Αγγελόπουλου. Δεν έχουν το οικονομικό μέγεθος σου βλέπω. Ξεκάθαρα. Δεν έχουν. Δεν είναι φάση που σου έλεγε για Αγγελόπουλου. Δεν μπορούν να αντέξουν το καράβι πάει Ολυμπιακό δηλαδή. Ορίστε. Το καράβι πάει Ολυμπιακό δεν μπορούν να το αντέξουν, να το σηκώσουν. Οι δύο Αγγελόπουλοι μόνοι του. Ναι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι όχι. Ο Μαρινάκης μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Μαρινάκης με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μπορεί. Ο Μαρινάκης με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί και γι' αυτό θα αρχίζουν τα ωραία τώρα. Με κυβέρνηση μην ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μην ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Κάνω όνειρα σήμερα. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξαναβγεί από το αυτό. Αλλά. Προξίδες κάνουν όνειρα. Εγώ τι όνειρα να κάνω. Ναι, δεν μου λε ραπτόπουλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Κουίζ. Ποιο είναι ο προπονητή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι? Πάντως όχι ο Μαντζουράκης. Είναι φίλος σου. Αναστόπουλος. Όχι ρε. Ποιος? Ο Δόνης πιστεύει. Α, έτσι είσαι μεγάλος. Δόνης. Έτσι. Δεν να δούμε. Να τον δεχτούν. Είσαι πολύ μεγάλος. Βασίλη έβγε. Τα σέβη μου. Χατζινάκο, δώσε κανένα μπασκετικό ρε να βγάλουμε κανένα χρήμα. Είπα πριν, έδωσα. Δεν σ' άκουσα ρε φίλε. Μπορείς να ξαναδώσεις. Παναθηναϊκό μείον 3,5 την Μπασκόνια να κερδίσει. Ναι. Άντερ Μάλαγα. Ναι. Με την Εφές. Και Μπουμπουά, άντερ 13 πόντους, ειδικό στοίχημα. Τι Μπουμπουά. Ρεάλ 15, βλέπεις.
Τι? Ρεάλ συν 15. Να κερδίσει τόσο εύκολα. Να τον πάρει φαλάκι. Δεν είναι Ολυμπιακός, δεν τον κοντράρεις. Δεν τον κοντράρεις. Έχει είναι, πάντως... είναι η φανέλα του, είναι βαριά. Δεν τον, κακό δεν προηγούμενο. Ναι, βαριέσαι εκτός έδρας. Πρώτο γκολ της Άρσεναλ. Καλά, πολύ μεγάλο. Η ομάδα κοιμάται. Τέλος πάντων, χαιρετώ. Πρώτο γκολ της Άρσεναλ λέει με Everton. Ο Ζήλ από 10 στο 8 κάθεται στο ημικύκλιο. Ο Αμπαμπαγιάννη. Με την Everton το έβαλε. Εντάξει, ναι. Ποιο οχτάρι της ΑΕΚ είναι καλύτερο από το Μαουρίτσιο Ρεράπ? Μας έβγαλε στα χαφ και τα στόπερ χειρότερα και έχουμε φάει 8 γκολ σε 23 μάτς. Ναι. Κυπλαϊνή, και ο τερματοφύλακας. Κυπλαϊνή μπροστινή. Και ο Πέλκας που γίνεται. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή σε επίπεδο φόρμας είναι πιο μπροστά από την ΑΕΚ. Βιολογικά είναι καλύτερα. Αν μου λένε είναι αυτή τη ποιότητα που φαντάζομαι, τότε ο Πάοκ θα υπηρετηρεί σε όλες τις γραμμές πλην του center for από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Τότε θα παίζει το total football ναι. Και θα τρίβουν όλοι τα μάτια του Στράτους από τα γρεβενά. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Μάθαμε και τον blackout που οφειλότανε. Που είχαμε στην Τούμπα στο ημίχρονο. Πέθανε το κουτάβι. Το κουνάβι, όχι κουτάβι. Πέθανε. Δεν γράφει το κουτάβι. Καλημέρα, λέγε ναι. Πέθανε. Πέθανε το κουνάδι. Λέγε φίλε. Πάει το κουνάδι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, πάνε γρήγορα. Πάμε λίγο εντάξει. Δεν θα κουράσω. Θέλω να μιλήσω λίγο για το match Pass-Pauk. Pass-Pauk. Ναι. Με αφορμή του γιατρό πριν. Εδώ ήταν ο γιατρός. Το είδα από κοντά, να πούμε, ναι. Βεβαίως. Πρώτον, ο πρόεδρος μου πρέπει να φύγει χθες, όχι αύριο. Ο κύριος στο Βασίλης, φαντάζομαι, είσαι Πας Γιάννενα. Βγήκε ανακοίνωση βέβαια, για τους οργανωμένους των Ιωαννίνων γι' αυτό. Βέβαια. Δεύτερον, εσείς οι τζαμπατζίδες καλά κάνατε και πήγατε την τζάμπα, έτσι. Πολύ καλά κάνατε γιατί σας άφησε το ελεύθερο πρόεδρος μου. Η αστυνομία ήδη άνοιξε τις πόρτες, ελάτε ελεύθερα, μας είπε. Καλά κάνατε. Εγώ δεν είμαι παδός, δεν του πάω, ούτε του Πας Γιάννενα. Πόσο 10% ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τα Γιάννενα. Πάντως η αλήθεια είναι, φίλε μου, καλέ ότι η ανακοίνωση λέει ότι εμείς ξάνθη δεν θα γίνουμε. Μήπως και χειρότερα έγινε. Εμείς θέλουμε να φύγει. Αυτό φταίει, δεν φταίμε εμείς. Καταλάβετε τι γίνεται. Και αν φύγει ο Χρυστοβασίλης, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον ΠΑΣ? Υπάρχει χρηματοδότης. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν το νοιάζει. Δηλαδή θέλετε να γίνετε κάτι σαν τον Ηρακλή, να παίζετε, ξέρω εγώ, εκεί με τη Δόξα Γρανούλα. Με το μαγαζί και δεν γουστάρουν, ρε, οι άνθρωποι. Αισθανθήκαν μαγαζί και δεν γουστάρουν. Εμείς μαζεύαμε 7.000 κόσμο και 8.000 κόσμο στη Γάμα Εθνική. Έτσι θέλουμε να είμαστε. Ο κύριος Χρυστοβασίλης μπορεί να έχει συμφέροντα, ρε φίλε. Έχει, μωρέ, πώς δεν έχει. Αυτό ακριβώς. Για σήμερα τι έχεις να πεις που έγινε το παιχνίδι? Για το παιχνίδι μέσα στη Λάρισα, μια κουβέντα που ήταν πολύ πιο κρίσιμο από το μάτς Κυριακής που μας πέρασε. Και να περνούσαμε εμείς, δεν μου έκανε καμία αίσθηση με αυτό που έγινε προχθές. Κατάλαβες τι γίνεται? Καμία αίσθηση για το κύπελο. Αυτό που μας κάνατε προχθές ήταν ανεπανάληπτο. Μα εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Εγώ σου είπα, είμαι απλά ο δεύτερος παρατηρητής των γεγονότων. Κατάλαβα το τι πάει να γίνει. Συγγνώμη, λες αυτό που μας κάνατε. Αν ο Χρυστοβασίλης δεν ήθελε να γίνει, αυτό θα γινότανε? Εντάξει, το είπα από την αρχή ότι πρέπει να φύγει αυτός φταίει. Δηλαδή, αν ο Πας Γιάννενα έπαιζε σαν άντρας απέναντι στον ΠΑΟΚ και είχε ένα πρόεδρο άντρα και ήταν σωστός στο πώς θα πάνε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, πώς θα έρθουν κτλ. Και δεν συνεννοόταν με το Σαββίδι πώς θα έρθουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και η αστυνομία. Φταίει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό ή ο Πας Γιάννενα? Ο πρόεδρος μου, όχι ο Πας Γιάννενα. Ναι, αυτός που εκπροσωπεί τον Πας Γιάννενα. Τι ατμόσφαιρα θα έχει στους ημάδες μεθαύριο με τον Παναθηναϊκό? Μακάρι να μην έχει ούτε 10 άτομα, να σου πω την αλήθεια. Κανένας μπορεί να μην πάει. Δεν μας απασχολεί καθόλου το μάτς αυτό πλέον. Εμείς θέλουμε να φύγει ο πρόεδρος, τίποτα άλλο. Και κάτι άλλο με κουράζω. Είπες δεν έγιναν επεισόδια. Όλα τα καρεκλάκια ήταν σπασμένα από το πέταλο και οι τουαλέτες κατεβασμένες κάτω. Συν τα λιντζαρίσματα που έγιναν έξω στα μαγαζιά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα καρεκλάκια δεν άντεξαν. Συγγνώμη, τι λιντζαρίσματα? Ναι. Τίποτα δεν έγινε. Μέτρια πράγματα. Κάτσε να ακούσουμε, τι έγινε. Μπήκανε μέσα σε μαγαζιά να πάρουν πράγματα, φαγητά, το ένα το άλλο. Κλέψανε πάλι. Αυτό δεν θα πει. Τι θα έκαναν. Κοίταξε, από ένα σύνολο 3.000 ανθρώπων υπήρχαν και 50 οι οποίοι πάντα θα κάνουν το πρόβλημα. Αλλά γενικότερα δεν υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο. Για τέτοιο όγκο μετακίνησης, ίσα-ίσα που ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν και πολύ γαλαντόμος, γενναιόδρος, πλήρωσε κανονικά. Είπε το καφέ του, είπε το τσιμπουρό του. Τι να κάνει άλλο. Πλήρωσε αυτό. Αλλά για μένα, μακάρι να μην ξαναέρθουν φιλοξενούμενοι στις δοσημάδες. Δεν θέλω να δω κανέναν εκεί πέρα. Για ποιο λόγο? Για να μην ξαναγίνουν αυτά, γιατί θα ξαναγίνουν. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έπαθε ο Πας Γιάννενα προχθές, έβγαλε μια αλαζονία, δηλαδή για face control ακούστηκαν. Για εμείς δεν είμαστε Ξάνθη.
Δυστυχώς. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε κίνητρο και ήταν μια ομάδα που έχει να πάρει 33 χρόνια πρωτάθλημα. Δεν ήταν αναμενόμενη όλη η κατάσταση. Η αστυνομία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ήταν φιλική, φίλε. Πολύ. Τα λέει, γιατί πολύ φιλική. Πολύ φιλική. Ήταν πολύ φιλική. Ναι, ναι. Ναι. Να πω και κάτι. Αν κρίνεται το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, να το πάρει ο Ολυμπιακός. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο, δηλαδή. Να φύγουμε όλοι. Όσοι πάνε, κοίταξε, υπάρχουν πάω, κάποια παιχνίδια με ιδιαιτερότητες. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΣ Γιάννενα και σαν πόλη έχει μέσα 20.000 νέους φοιτητές. Οι οποίοι προφανώς είναι στην πλειότητά τους, αν ασχολούνται με τον αθλητισμό, λοιπόν, με τέτοιες μεγάλες ομάδες. Τα Γιάννενα χάσανε. Γιατί τώρα τι λες δηλαδή. Νομιμοποιείς δηλαδή κάποιες συμπεριφορές. Δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι στη μέση βαθμολογία, θα σταματήσει να αγωνίζεται επειδή είναι στη μέση βαθμολογία. Δεν είπα εγώ το αγωνιστικό κομμάτι. Είπα λες μια ομάδα η οποία δεν είχε κίνητρο και έλεγε να έχει πάρει 33 το χρόνο το πρωτάθλημα. Όχι, εγώ. Και ο φίλος σου λέει πολύ σωστά, αν τελευταία μου είναι κίνητρο, δηλαδή παίζω με τον Ολυμπιακό. Δεν λέω για το αγωνιστικό. Να ανοίξει τα πόδια δηλαδή. Όχι, δεν είπα εγώ να ανοίξει τα πόδια. Μιλάω για την εικόνα στην κερκίδα. Πάντως η αλήθεια είναι. Ναι. Είναι πολύ λογικό. Πριν τα γήπεδα των Αθηνών, ο Παοξής δεν μπορεί να πάει μόνο σε τρία γήπεδα. Πριν τα γήπεδα των Αθηνών, μόνο σε τρία γήπεδα δεν μπορεί να πάει ο Παοξής σε τη σχέδιο. Ποια είναι? Στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Στο Καφτανζόγλιο. Και στο Χαριλάο. Αυτά τα τρία γήπεδα. Εντάξει. Χαριλάο, Καφτανζόγλιο και Λάρισα. Εκεί δεν πάει. Δηλαδή, και εσύ όσο παδός του πας Γιάννενα. Τα Γιάννενα τώρα είναι εύκολο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προς την ομάδα του ΠΑΟΚ δεν τρέφεις κάποια εχθρικά συναισθήματα. Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήρθε με διάθεση να πληρώσει και εισιτήριο. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη με την κλειδωμένη Βίβα, με τα κλειδωμένα εκδοτήρια. Οι άνθρωποι θέλαν να πάρουν το 25 ευρώ εισιτήριο. Δεν ήθελα να μπουν τζάμπα. Και εγώ το ίδιο ήρθα να κάνω. Αλλά μπήκε τζάμπα. Τι να κάνω, αφού δεν προηγήθηκαν οι συνθήκες, τι να κάνω. Αν δεν το παιχνίδι, αφού ήθελα να το δω το παιχνίδι. Από κοντά. Εγώ δεν έχω πάει σε άλλη πόλη και να μην έχω το εισιτήριο στα χέρια μου από πριν. Άκου, θα σου πω κάτι. Ρε, πάω και είναι ομάδα της εξουσίας, ρε, δεν το κατάλαβε. Καταρχήν εδώ και δύο. Να πω, φίλε μου. Είναι ομάδα του κόμματος. Φίλε μου, καλές οργανωμένος. Φίλε μου, καλές οργανωμένος. Όχι, δεν είμαι εγώ σε τέτοια πράγματα. Όχι, από το 15-16 το σύστημα έκδοση εισιτηρίων είναι ηλεκτρονικό. Δεν έχει κανείς προσβασιμότητα παρά μόνο από τους διαχειριστές της ΠΑΕ. Βρε ομάδα της εξουσίας. Δεν μπορείς ως φιλοξενούμενος πλέον στη Super League εδώ και δύο χρόνια να πάρεις εισιτήριο στα χέρια σου από άλλη πόλη πλην από την πόλη στην οποία γίνεται ο αγώνας. Έχω μεγάλες και ζωηρές αμφιβολίες και για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ακούστε, έχω και μεγάλες και ζωηρές αμφιβολίες και για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανακοινώνει sold out χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διάθεση των εισιτηρίων. Πολλά γίνονται, εντάξει. Εγώ δεν είδα κάποιον οπαδό του ΠΑΟΚ να έρχεται με εισιτήριο στο γήπεδο. Ούτε ένα. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε καν sold out. Και έρχεται μια προφητική ανακοίνωση της θύρας 4 που διαβάστηκε στο Facebook πριν μια εβδομάδα, μας παρότρινε ο φίλος μας ο Θουβού, όπου έλεγε φίλοι του ΠΑΟΚ, όσο αριθμός και να είστε, ελάτε στα φιλόξενα Γιάννενα. Και στην ουσία δικαιώνονται από την εξέλιξη των γεγονότων. Μα έχει πλάτη ρε το ΣΥΡΙΖΑ, πώς δεν τα βγάλει. Δηλαδή πώς ανακοινώνει sold out, όταν τα εισιτήρια τα διαχειρίζεται πάντα η γηπεδούχος ΠΑΕ και πάρετε, δεν έχει προηγηθεί ανακοίνωση για το πώς θα γίνει η διάθεσή τους. Ο ΠΑΟΚ είναι για να μην το τραβάμε ομάδα της εξουσίας. Ένα τελευταίο πρόβλημα να κλείσω. Και σαν ομάδα της εξουσίας θα πρέπει να τον σέβεστε και να τον υπολογίζετε. Ωραία. Γιατί. Ναι, πώς. Ναι. Εάν δεν πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, τι θα τραβάνε τα υπαγγελματίες, στα αυτιά του, στα μαλλιά του, τι θα τραβάνε, γιατί το βλέπω, το θεωρούν δεδομένο. Πίστεψε αυτό που ζω εγώ καθημερινά. Και τι λαμβάνω μηνύματα και τα λοιπά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Είναι στάνταρ, έτσι. Αυτό που μαθαίνω, βλέπω τόσες ώρες εδώ έξω, σε κουβέντες, σε ιστορίες, έχει μου εμπιστοσύνη τρεις μήνες, σας το λέω. Τρεις ή μισή μήνες. Να δώσω και μια. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή, νομίζουν οι αεξίδες ότι υποτιμώ την ΑΕΚ. Ή δεν ξέρω ότι αν η ΑΕΚ παίξει 10 φορές με τον ΠΑΟΚ, τις 5 θα κερδίσει η ΑΕΚ. Τις δυο αυγούν ισοπαλία, ας πούμε, ή θα είναι ισοδύναμες και τα λοιπά, ή μπορεί να τις πάρει πιο πολλά η ΑΕΚ. Το τρένο πάει στον ΠΑΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΟΚ, η ΕΠΟ είναι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει και καλή ομάδα. Απλά μιλάνε απλά είναι τα πράγματα. Το πρωτάθλημα 10 σερή χρόνια. Αυτή την αλαζονία έχει ο ΠΑΟΚ, αυτό το κακό έχει. Λοιπόν, από κάτω στο φίλο του ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι, δεν είναι αλαζονία του ΠΑΟΚ, είναι αλαζονία των φιλάθλων που έχουν την εξουσία μαζί τους. Φύγε, επόμενη γραμμή. Κουράσαμε. Ναι, πάμε. Φτάνει. Επόμενη απλά γραμμή. Θέλω να του πω να κάνει λίγο υπομονή και να μην παίρνουν αποφάσεις εν θερμό. Ο Χριστοβασίλης την ομάδα την έχει πολύ σταθερή, σε πολύ καλό επίπεδο, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Χριστοβασίλης μπορεί να έβγαλε τη μισή χρονιά, ναι. Δεν πειράζει, ας έβγαλε και δύο χρονιές. Αν ένα φίλε γιατρέ δεν είναι ξανθούλα.
Τι είναι, μωρέ, Μπαρτσελόνα είναι. Έχουν κόσμο που είναι Άσε μόνο πάνω. Ξάνθη, βρε, λοιπόν, δεν είναι Ξανθούλα. Τα Γιάννενα έχουν κόσμο, άκουσε με λίγο. Άμα δεν σε σχέση στις ομάδες, άσε τους Χριστοβασίλειδες και αυτά. Όταν η Ξάνθη χρειάζεται κέντρα. Τα Γιάννενα, γιατρέ, έχουν κόσμο που είναι μόνο παλιά. Όταν η Ξάνθη. Δεν είναι πρώτη ομάδα Ολυμπιακός. Όχι, Βασίλη. Υπάρχει αποδεικτικό. Έχουν κόσμο δικό του. Υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο. Είναι πας Γιάννενα και μόνο πας Γιάννενα. Όταν ήρθε ο Παναθηναϊκός το 2014. Δεν είναι δικιά σου. Όταν ήρθε ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει. Τώρα μου λέει ο Άρης τον Ξάνθη Μαδούλα είναι τρελό. Την υποτακτική. Λοιπόν, το 2014. Ο κόσμος των Ιωαννίνων μαγιά. Άσε με να ολοκληρώσω κάτι. Δεν γουστάρω να είμαι μαγαζί. Το 14. Άιντε με την το 14 ο Παναθηναϊκός και ο Μπέρκ προκάλεσαν. Το γήπεδο είχε 7.500 ξανθιώτες και δεν πέρασαν τη σέντρα. Θα ρίχα το γαβροπαράρτημα. Έτσι λέγανε. Στο γήπεδο την Ξανθούλα. Θα ρίχα το γαβροπαράρτημα λέγανε. Και δεν μπορούσαν να έρθουν στην πόλη. Η Παναθηναϊκή. Την Ξανθούλα. Είπε γιατρέ κάτι στον Αργιανό. Τολμάς εσύ σαν Αργιανός να με λύσει εμένα Ξανθούλα. Τολμάς σαν Αργιανός να λες την Ξάνθη Ξανθούλα. Ξανθούλα είναι ρε φίλε. Σαν Αργιανός. Και σαν Αργιανός Ξανθούλα. Και στον Άρη και την πρώην ομάδα στον Ηρακλή είναι Ξανθούλα η Ξάνθη ρε φίλε. Σαν Αργιανός ε. Τι να πω. Σαν Αργιανός. Ε. Τι να πω. Και στην ομάδα μπροστά την πρώην σου είναι Ξανθούλα η Ξάνθη. Γιατί ήταν μια ζωή μαγαζάκι άλλων ομάδων. Αποδεικτικό έτσι αυτό που λες. Είναι μαγαζάκι. Δεν είναι μηνύσουμε αυτό που θέλω. Μαγαζάκι πάει. Μαγαζάκι άλλο είναι. Είναι μηνύσουμε αυτό που λέω για να έχω αποδεικτικό. Δεν γι' αυτό όλοι λοιπόν, ο παδίτερο μα του Θεσσαλονίκη με ξέρει τον ένα μαγαζάκι με 300 άτομα εκεί στα πηγάδια να πάει. Τον Πανόπλο το θέλετε μεγαλομέτωχο στι ομάδε σα. Τι? Τον κύριο Πανόπλο το θέλετε μεγαλομέτωχο στι ομάδε σα. Άμα του πληρώνει. Αυτό αν πληρώνει και δεν έχει την ομάδα μαγαζάκι όπω είναι η Ξάνθη. Γιατί όχι, αν έχει την οικονομική αυτή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μαγαζάκι Ξάνθη, το ακούσαμε μαγαζάκι, και αυτό. Φυσικά μαγαζάκι. Το ακούσαμε και αυτό. Πάμε, πάμε. Από μια ομάδα σανσέρ. Τα Γιάννενα έχουν δικό τους κόσμο. Ασανσέρ. Τα Γιάννενα έχουν το δικό τους κόσμο και λένε δεν γουστάρω. Ο κόσμος της Ξάνθης στην παρακαταθήκη του μαγαζί, την άφησε και τη δεκαετία του 90. Και στα πηγάδια όταν οι Παναθηναϊκοί προκαλούσαν θα έρθουμε, θα κάνουμε κατάληψη, σας ρίξουμε. Το 14 και το 14. Ήρθατε Παναθηναϊκοί, μας ρίξατε. Ξάνθη τελείωσε οπαδικά από τότε που πήγε στα πηγάδια, από την παλιά την έδρα και καλά. Τελείωσε. Καθάρισε. Ξαναπέστε, γιατρέ, τι μιλάς εσύ που είσαι Άρης. Άιντε πάλι, εσύ. Μιλάει ο Άρης για Ξανθούλα. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, ναι. Έλα, βίλε. Δεν έχω να ζηλέψω τίποτα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά έχεις να ζηλέψεις, αλλά. Ναι, ναι, το λες αλέ, έχω να ζηλέψω, ναι. Πάμε, πάμε, ναι. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Έλα, ανέβηκε λίγο η αντιπαράθεση. Εσύ τι έχεις, ρε. Του Ψαωρίδη το μαγαζί, πώς το λέγανε. Καμένο χόρτο στο ρίσιο για να κάνει προπόνηση. Το έδειχνε σήμερα στην Έτρια. Καμένο χόρτο στο ρίσιο για να κάνω προπόνηση χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Και μιλάει τώρα ο Άρης για Ξάνθη. Σου, τέρμα. Λέγε, φίλε, καλημέρα. Αλλά κάτσε και στο μαγαζάκι σου τώρα. Λέγε. Μια χαρά. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, μ' ακούτε. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, βεβαίω. Ο Κώστας Αγκτζής από το Χαλάνδρη είμαι. Γεια σου! Καλώς τον λοιπόν, Αγκτζή. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Ραπτόπουλε είσαι μαέστρο συμφωνικής ορχήστρας, έτσι. Είμαι. Είναι τρομερό αυτό πράγμα, κατάλαβες εσύ. Ναι. Δεύτερον, πήγα στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Γιατί όχι στο πρώτο. Δεν μπόρεσα να δω το πρώτο. Το είδα. Είχα μία δουλίτσα, οπότε το είδα από την τηλεόραση. Δεν έχασες και τίποτα, το καλό είδες. Το καλό είδες, ναι. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Και ήμουν τυχερός γιατί ήμουν από την πλευρά που έβαλε τον γκολ ο Αραούχο και εντάξει, πραγματικά ήταν. Τι γκολ άρα. Το έκανε το Ρωμάνο. Λοιπόν, σα κάτω πάμε το λίγο εντάχει. Ναι, ναι. Να σου πιάσει όμως και αυτή η προσποίηση. Και τα τρία ωραία γκολ. Πολύ ωραία γκολ. Και τα τρία ήταν ωραία γκολ. Ναι. Ο Ρωμάο νομίζω είναι με τον Ποτία στα αποδυτήρια και κλαίνε που του έριξε κάτω ο Αραούχο και ο Γιακουμάκης. Λοιπόν, πάμε εντάχει λίγο. Θέλω να μιλήσω λίγο για το Χιμένεθ. Θα πω το θετικό του και θα πω και το αρνητικό του στο σημερινό παιχνίδι και γενικά η διαχείριση που έκανε και στα τρία παιχνίδια. Όταν το τελευταίο τέταρτο δεν τα πήγε καλά, όχι μέσα. Η έχει πολύ καλύτερη. Θα σα πω, και ποια ήταν τα λάθη του. Για μένα και. Θα σα πω ποια είναι η άποψή μου. Λοιπόν, χτύπησε και στα τρία μάτια πολύ κακή η κατάσταση. Χτύπησε την κακή φυσική κατάσταση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήταν εψόφιος. Ειδικά στο σημερινό παιχνίδι δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να τρέξουν. Φαινόταν σαν να ήταν πιασμένοι όλοι. Οπότε εγώ μπορώ να πω προσωπικά ότι δεν βλέπω σημάδια κόπωσης σε όλη την ομάδα της ΑΕΚ. Βλέπω στην μισή ομάδα της ΑΕΚ κόπωση. Έτσι. Και θέλω να πω εδώ πέρα στο Βασίλη. Βασίλη, με θυμάσαι έτσι, που είχαμε κάνει το Πάσχα μαζί εκπομπή πάνω στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, και δόξα μαζί και ΑΕΚ, αλλά δόξα μας πληγώνει. Και δόξα, τώρα ήθελα να σου πω για τον Κωνσταντίνο, τέλος πάντων, άλλη στιγμή. Ήθελα να πω για τον Μπακάκη.
Το θετικό με τον Μπακάκι είναι ότι επειδή έχει άλλα δύο στόπερ δίπλα του, δεν έχει μεγάλο πεδίο δράσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν κουράζει τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Ο Μπακάκι θα είναι πάρα πολύ φρέσκος, ακόμα και το σινό παιχνίδι και πάω ότι ήταν πρώτος στην μπάλα. Ένα μειονέκτημα και ο Μπακάκι είναι κοντός. Εντάξει, οκ, okay, δεν μπορεί να τα έχει κιόλα. Δεν αλλά... μπορεί να τα έχει όλα τα παιδιά. Εμένα μου κάνει μεγάλη περιέργεια το γεγονός ότι. Κοιτάξτε, κάνει καλή διαχείριση στην άμυνα ο Μπακάκης. Δηλαδή, διαβάζει το παιχνίδι, πώς ρολάρει και τα λοιπά και προσέχει τον εαυτό του. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι όμως και ταχυδυναμικό. Έξυπνο ποδοσφαιριστή. Έχει ταχύτητα, για αντοχή στην ταχύτητα. Και πολύ καλή αντίληψη μπαίνει πάντοτε πρώτο στη φάση. Εμένα το περίεργο, το ερώτημά μου είναι ο Γκάλο πώς δεν έχει κουράσει και δεν τον έχει κάνει. Καλά, ο Γκάλο είναι παιχτάρα, άστο. Ναι, δεν τον έχει κάνει rotation. Αυτό είναι το περίεργο. Γκάλο κάνει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Και είναι και low profile, δηλαδή δεν τον προβάλλουν οι reporters site τον Γκάλο. Καλά, η reporter site, άσε τώρα, είναι μεγάλη ιστορία. Απλά ήθελα να σου πω ότι ο Γκάλο που κάνει μεγαλύτερες αποστάσεις γιατί καλύπτει όλη τη γραμμή. Εκεί θα ήταν πολύ πιο λογικό να του κάνει περισσότερο rotation, να βάλει και τον Μπακάκι κάποια στιγμή και να πάρει από εκεί πέρα κάποια μέτρα. Γιατί ο Γκάλο κάνει αποστάσεις. Ο Μπακάκης έχει μικρό πεδίο δράσης. Επειδή έχει και το Τζιγκρίς και το Βράνιες, οι οποίοι έχουν και αυτοί το δικό τους πεδίο δράσης και οπότε σε αυτή την τριάδα, ο Μπακάκης δεν ανεβαίνει επίσης και ποτέ πάνω από τη γραμμή. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο έχει δυνάμεις και πιστεύω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να ολοκληρώσει τη χρονιά. Λοιπόν, τα τακτικά λάθη που έκανε ο Χιμένεθ, το οποίο εγώ το φώναζα από το 70. Στο γήπεδο είναι ότι άρχισε να βάλει το Γαλανόπουλο. Ο Κονέ δεν υπήρχε. Είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Τα έχουμε πει. Εντάξει. Έχασε τις κεφαλιές, Αυτός τις καλά, έχασε και τις δύο κεφαλιές στα κόρνερ. Έτσι δεν υπήρχε Κονέ. Αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη όταν κρατούσαμε την μπάλα. Έδειξε η ομάδα, προσπαθούσε να δείξει και το παράκανε. Έδειξε μια υπερβολική αυτοπεποίθηση στο κράτημα της μπάλας την ώρα που πίεζε ο Ολυμπιακός. Που δεν ξέρω γιατί το κάναν τόσο πολύ. Θέλω να δείξουν ότι είναι τόσο πολύ ανώτεροι. Αυτή η υπερβολική αυτοπεποίθηση τους οδήγησε να κάνουν και λάθη γιατί ο Μπακασέτας με τον Κονέ, ειδικά ο Κονέ, τα είχε φτύσει. Και το λάθος που το κόρνερ που έκανε ο Ολυμπιακός και μπήκε το πρώτο γκολ ουσιαστικά ξεκίνησε από λάθος που έγινε στο κέντρο του γηπέδου και νομίζω πρέπει να ήταν ή ο Κονέ ή ο Μπακασέτας. Αυτοί οι δύο έκαναν το λάθος, πήραν τα μέτρα οι παίκτες του Ολυμπιακού και κατέβηκαν και πήραν το κόρνερ και άρχισε και μπήκε τον γκολ με ταξίδι. Το δεύτερο λάθος που έκανε είναι ότι όταν έβαλε τον Γαλανόπουλο μέσα στο κέντρο, πέρασε το Μασούντα αριστερό χαφ. Μόλις είδα το Μασούντα αριστερό χαφ, λέω τώρα ο Μάρ θα πάρει όλη τη γραμμή. Και όντως την πήρε τη γραμμή. Δεν είχαμε και ψυχή, γιατί ως γνωστόν η ΑΕΚ δεν έχει ψυχή. Επομένως ανέβηκε ο Μάρ, ανέβηκε και ο Πάρντο και ουσιαστικά από τα αριστερά ήταν μόνο ο Μπακάκης. Μασούτ δεν υπήρχε. Έπρεπε βασικά να βγάλει το Μασούτ, δεν το συζητάμε. Ο οποίος ο άνθρωπος περπατούσε μέσα στο γήπεδο. Ο Μασούτ δεν μπήκε. Μασούτ δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο, ήταν πάρα πολύ αργός. Δεν μπήκε ποτέ. Εκνευριστικά αργός. Ο Χριστοδουλόπουλος μου έκανε εντύπωση, ο οποίος είχε δυνάμεις και μάλιστα τον γκολ το έβαλε με μια χαρακτηριστική ευκολία. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν σε προπόνηση. Φανταστείτε ότι ούτε καν το πανηγύρισε, ας πούμε. Έβαλε τον γκολ και. Καλά, εκεί τα στόπερ του Ολυμπιακού κοιτάνε την μπάλα και δεν βλέπουν τον Χριστοδουλόπουλο που κάνει κίνηση προς τα μέσα. Ούτε ο Κούτρης κάνει. Ο Κούτρης. Ο Κούτρης καημένος πήγε να καλύψει, αλλά είναι ο Κούτρης. Ο Κούτρης, εντάξει, δεν υπήρχε εκεί ο Κούτρης. Όχι, ο Κούτρης ο καημένος πήγε να καλύψει, αλλά είναι ο Κούτρης. Ο Κούτρης, φίλε, και με το Βηγιαφάνη, ο Κούτρης είναι ο μοναδικός αριστερός μπακ που του κάνει γκολ ο Βηγιαφάνης με σέντρα από την άλλη μεριά, γύρεται ο Βηγιαφάνης φορ. Ο Κούτρης, τον εξτρέμ, δεν μπορεί να τον ακολουθήσει να γίνει στόπερ. Λοιπόν, στο ένας με έναν χαμηλά και στη γραμμή το περνάς μία στις δύο. Είναι ταλαιπώρια μεγάλη. Μπροστά το παιδί, εντάξει. Δεν είναι και Μαρσέλο να πούμε, σου συγχωρούμε τις αμυντικές αδυναμίες σου να πούμε. Εντάξει. Καλά, μην τα λες πολύ αυτά γιατί θα τους χαλάσει τη μεταγραφή. Γιατί αυτοί θέλουν να πάρουν γύρω στα 10 εκατομμύρια. Και τι θα κάνω, θα αλλάξω το κόρτο που άμα κάνει μεταγραφή ο Κούρτης, τι με νοιάζει εμένα. Όχι, λέω εγώ αυτό που βλέπω, με νοιάζει εμένα. Θα τους χαλάσει τη μεταγραφή γιατί αυτοί υπολογίζουν να πάρουν 10 με 15 ίσως και 20 εκατομμύρια το Κούρτη. Εγώ οφείλω να πω ότι όποιο πάρει τον Κούρτη αριστερό μπακ, φαστιλιά στο λαιμό του. Πάντως, αν ο Ολυμπιακός κάνει 2-3 σερή χρόνια μακριά το Champions League, θα πέσουν και τιμές των πωλήσεων. Βέβαια. Θα αλλάξει η αξία του μαγαζιού. Το πάω και ετοιμάζεται να ανεβάσει. Καλά, δεν το συζητάμε. Είναι παραφουσκωμένες οι τιμές. Τέλος πάντων, εγώ έχω και υποψίες και για άλλα πράγματα που γίνονται με τα ποσά, με τις μεταγραφές. Γιατί εντάξει, τα ποσά που ακούγονται δεν θεωρώ ότι αντικατοπτρίζουν την εικόνα των παικτών. Καλά, αυτό εντάξει. Με τα λογιστήρια δεν τους χωνόμαστε πολύ. Επιχειρηματίες είναι, ας τα φτιάξουν αφού δεν χρεώνουν τα σωματεία. Εντάξει, αφού δεν τα χρεώνουν, έτσι κολλάμε σε αυτό. Τέλος. Τελευταίο, για να μην σας κρατάω και τη γραμμή, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα κατ' εικόνα και καθομοίωσης του Χιμένεθ. Ουσιαστικά. Είναι ομάδα του προπονητή, τέλος. Είναι ομάδα του προπονητή. Ενώ πάω και είναι ομάδα του Προέδρου, τέλος. Έγινε, τα λέμε. Καλός είναι ο Λουτσέσκου. Καλός είναι, αλλά δεν είναι ομάδα του προπονητή. Πέμπτος από το τέλος, ναι. Καλώς τα παιδιά. Έλα, φίλε. Τι γίνεται, ο Ροδίτσι είμαι. Γεια σου, καλώς το.
Γιατρέ, σου έλειψα από ό,τι ακούω. Εγώ συμπαθώ όλο το ακροατήριο. Άστα που κάνει φορά. Σε πειράζω, σε πειράζω. Άκουγα πριν τα σχόλιά σας και το παιχνίδι. Το παρακολούθησα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν και λίγο ποδοσφαιρική πανδεσία σήμερα η μέρα, γιατί είδα και την ΑΕΛΑΡΑ. Πολύ καλή μπάλα η ΑΕΛ και πολύ καλά ψυχικά αποθέματα. Λίγο Λαμία είδα εγώ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Λάρισα αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο τυχερές και η πιο τυχερή ελληνική ομάδα. Δηλαδή, βλέπεις τελευταία φάση, ξεφεύγει ο Κόντε και το πέρα τα γάρι στο πέρα. Δεν θυμάμαι στον Γκόλια, πήγε στη φάση. Ναι. Παιχταράς ο Κόντε, τους έχει κάνει σήμερα να λιποθυμούν εκεί στον κάμπο. Δύο φάουλ έβαλε, εντάξει. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Και χάνει αυτό το γκολ. Ναι. Και λες τώρα γίνεται 1-3, απόδραση μέσα από τη Λάρισα. Κάνει μια μεγάλη σέντρα, κάνει το απίθανο Φιντάνης, περνάει εκεί το Γιωβάνοβιτς το στόπερ που είναι αργός δεξί, μπακ. Έρχεται εκεί πέρα ο Μασούρας δεξί, εξτρέμ, και ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του κάνει 3 γκολ σε 2 παιχνίδια με τα Γιάννενα. Δηλαδή, τι θέλει την ομάδα αυτή, έχει άστρο φέτος, έχει άστρο, Κούγιας, η ΑΕΛ. Έχει ταλέντο ο Μασούρας πάντως. Καταρχήν ο Μασούρας, για όποιος δεν το γνωρίζει, 400, πατρινός. Τρομερός αθλητής, φαίνεται από τα τρεξίματά του. Έχει αρχίσει και βάζει γκολ. Δεν έβαζε πριν 2 χρόνια ο Μασούρας. Δηλαδή ο Μασούρα τον ξέρω εγώ 3 χρόνια. 1,5 χρόνο έκανε. Και σήμερα ξεφτιλίζει τον Κούγια Λοζίνιο, Ραπτόπουλε, εσύ που ξέρεις και από γωνίες για τερματοφύλακες και τέτοια, τον γκολ που βάζει ο. Αυτός που λέγαμε τώρα. Το 2-2. Ο πιτσιρικάς ο Μασούρας είναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να το πιάσει το τέρμα. Γιατί λέγανε α, εύκολο. Είναι δύσκολη η γωνία. Πάρα πάει πλαϊνό, δείχτη, έχει κακή πλάγια, ισορροπία. Το χαίρομαι που ο Μασούρας που εγώ τον έβλεπα και δεν σκόραρε, ρε παιδάκι μου, πότε θα σκοράρει ο Μασούρας, εδώ και ένα χρόνο, 1,5. Δεν είναι ο Μασούρας που νομίζει του Πανιωνίου, της Λάρισας. Της Λάρισας ο άλλος, ναι. Έλα, είναι δυο οι Μασούρες. Είναι δυο οι Μασούρες. Δεν ξέρω αυτό το Μασούρα. Δεν παρακολουθεί ο Κώστας ΑΕΛ. Για να ξέρετε, είναι δυο οι Μασούρες και δυο οι Γιακουμάκηδες. Ναι, ο Γιακουμάκης του Λεβαδιακού και ο Γιακουμάκης της ΑΕΚ και ο Μασούρας του Πανιωνίου, ο οποίος είναι δεξί εξτρέμ, και ο Μασούρας της ΑΕΛ, ο οποίος είναι και δεξί μπακ και δεξί εξτρέμ. Πάντως για του Πανιωνίου και αυτός βάζει γκολ. Ο οποίος κάνει 3 γκολ στα παιχνίδια με τα Γιάννενα. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Πήρα τώρα το βράδυ επειδή είστε πιο ανάλαφροι, γιατί το μεσημέρι, μόλις ξέρω εγώ, κάνουμε λίγο, σκεφτούμε τι θα πούμε. Θα πεταχτεί ο Κόκκινος, ξέρω εγώ, και θα πει κόφον. Σε καλά, φίλε, το μεσημέρι ο Κόκκινος, πραγματικά. Τι πράγμα, δεν άκουσα. Σε χαλάει ο Κόκκινος. Όχι μωρέ, εντάξει, πλάκα κάνω. Επειδή είστε λίγο πιο γρήγοροι το μεσημέρι και αυτά. Προσπαθώ να τον ανεβάσω τις στροφές. Τον πιάνει το ζάχαρο μετά τις 3 και 4. Ναι. Εντάξει. Κοίτα, επειδή το ζάχαρο λέω μεταφορικά το λέω, δεν έχει. Ναι, ναι. Είναι και αυτός ένα 20 λεπτό με τους χορηγούς και σου λέει μετά θα τους ξεφορτωθώ όλους, ας πούμε, για να πω το χορηγό. Χίζει, γράφει εκεί την ώρα που μιλάει ο άλλος. Αυτό που λέει κάτι για να κλείσω. Ναι. Τώρα θα πάω καρναβάλι Ρέθυμνο, πιτσιρικά τώρα εγώ, κάνω και κάνα καμάκι. Για πες καμιά συμβουλή σε καρναβάλι, ας πούμε καμιά εμπειρία δικιά σου, πώς να προσεγγίσω καμιά μενάγκο ας πούμε. Τι μπόι έχεις φίλε. Ύψος, ναι. 1,78. Τι κιλά έχεις. 76. Είσαι λεπτοκόκαλος. Όχι, είμαι εντάξει, ψωμωμένος. Ψωμωμένος, δηλαδή έχεις κοιλιές και τέτοια. Όχι, όχι, μια χαρά εννοώ, να βγαίνεις στο παιδί. Δεν είμαι χτυκιό ρε παιδί μου, είμαι νορμάλα. Τα πόδια σου είναι χοντρά ή αδύνατα. Τα πόδια έχω λίγο περιφέρεια, αλλά γάμπα και κάτω αυτά είμαι αδύνατος, εντάξει. Ντύ σου γυναίκα. Λες για ναι. Να υπάρξει παιχνιδάκι. Από τι σου λέω εγώ και έλα μετά πες μου, κλείσε. Είσαι μεγάλος, κλείσε. Καλό βράδυ. Για χαρά. Επόμενη γραμμή. Γιατρέ, σε πονάει η αλήθεια που σου λέει ο Χατζινάκος. Ήσασταν για χρόνια μπακάλικο του Ολυμπιακού και τώρα γίνεται ψιλικατζίδικο του ΠΑΟ. Μάθε τι έγινε το 13-14 Ξάνθη Παναθηναϊκός 3-1, μικρή Παναθηναϊκή. Πώς πήρε το μάτς Ξάνθη. Που λέγατε θα έρθετε 4.000 να κάνετε κατάληψη, να σπάσετε πόρτες στα πηγάδια. Και ακόμα περιμένουμε να έρθετε εδώ και 4 χρόνια. Ναι. Περιμένουμε, αλλά εντάξει. Αυτό του λες. Sold out έγινε εκείνη την ημέρα. Είναι το μεγάλο λαό της Ξάνθης ο Παναθηναϊκός. Τους περιμένουμε. Δεν ήρθαν. Δεν εμφανίστηκαν. Το δε Αριανό, το διπλανό μου, 5.000 στο Χαριλάο, 5.000 στο Χαριλάο, στον παράσμο Ολυμπιακό Βόλου και ακόμα περιμένουμε τους οπαδούς του Άρη. Όπα, άμα. 5.000. Επόμενη γραμμή. Πού έγινε τον παράσμο Ξάνθη Ολυμπιακός Βόλου, το ξέχασες. Σας περιμένουν λέει. Θύρα 2 από Παναστασίου, σου λατσάρα μέσα από το Super 3, ακόμα περιμένουμε Αριανούς. Όπα. Καλημέρα. Είχαμε κανένα θέμα. Καλημέρα. Απάντηση. Είχατε, γιατί μπήκατε για να μην γίνει τον παράσμο.
Καλημέρα. Ναι. Πήγατε και τραβήξατε. Δεν ασχολούμαστε καρφιά με μικρές ομάδες. Άιντε. Γιατί ρίξατε καρφιά στο Χαριλάου. Γιατί ρίξατε καρφιά στο Χαριλάου στον παράσκεψη Ολυμπιακό Σμόλ που δεν ασχολείστε. Δικό σα γήπεδο είναι. Γι' αυτό και εμεί σωθήκαμε εκεί πέρα μέσα. Θα σα βάλουμε του χρόνου στον πισινό και θα τρέχετε. Άιντε. Καλά, καλά. Καλά. Καλημέρα. Πρώην μεγάλη ομάδα. Όχι. Πρώην μεσαία ομάδα. Μεγάλη ομάδα πάντα. Καλημέρα, ναι. Χρεωμένη. Ναι, στον μπάσκετ πέφτει, στο ποδόσφαιρο τρακτέρ. Χρεωμένη αλλά μεγάλη. Να αλλάξετε σήμα, να βάλετε το τρακτέρ. Καλημέρα, παιδές. Ξανά άλλαξε ομάδα, μα πέσει ξάδινα να γίνει. Καλημέρα, φίλε. Τρίκαλα μετά. Άιντε. Εγώ είμαι. Ναι. Εξαφανίστηκαν οι σουπεράδες, λέει, στο Ξάνθη. Ολυμπιακό Βόλο. Ακόμα περιμένουμε να εμφανιστούν. Καλημέρα. Ντυθήκαμε πέρυσι γυναίκες με λυσούλες και όχι είχαμε αποτυχία. Μέσα μπήκαμε, γαμώ την τρέλα μου. Οπαπαπα. Μην τα λε αυτά. Με λυσούλα ντύθηκε, αγόρι μου. Μάλλον άντρα έψαχνε. Έλα, φίλε. Ακούει. Ακούει. Πολύ ωραία, χαίρετε. Ο Ιάσονας είμαι. Ποιος Ιάσονας? Αυτός με το χρυσό μαλλοντέρας. Ο αλκοολικός. Ναι, αφού το κόλλησες τώρα, δεν πες. Έτσι, έτσι. Ταινία έπαιξες. Βρήκες ταινία. Δευτέρα, Αθήνα, γυρνάω διαφήμιση. Τι διαφήμιση? Δεν έχω ιδέα τι διαφήμιση θα γυρίσουμε, αλλά με πήρε εταιρεία τηλέφωνο κανονικά. Δευτέρα, να ξέρεις ότι αν σε κολλήσει άντρας πρέπει να πας. Αλλιώς δεν είναι για τη διαφήμιση, να ξέρεις. Χρεκώς, έχω βαρυθεί να κάνουμε αυτόν τον διάλογο. Πραγματικά, τέλος πάντων, θέλω να ρωτήσω. Μεταδομής δίκιο, Χιδραπτόπουλε, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι τον γιατρό, ένα λεπτάκι. Γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πήρες απόφαση τη ζώα, θα πάρεις τελικά? Τελικά κατέληξα αρχικά τουλάχιστον μέχρι να βολευτώ, ρε παιδί μου, να μην πάρω τίποτα και όταν βολευτώ το ξαναβλέπω πάλι το θέμα, πιο λογικά, πιο ψύχραμα. Λοιπόν, γιατρέ, το θέμα μου έχει να κάνει με τον σκύλο μου πάλι. Τι επαναστούμε? Ορίστε. Ακούω, με προσοχή. Ναι, ναι, συνεχίζει να έχει επιθετική συμπεριφορά. Και δεν ξέρω πώς να αντιδράσω, δηλαδή... Θέλω να του βάλω αμπούλα, ας πούμε, και ξέρω ότι το πιθανότερο να μου πουλήσει τρέλα, κανονικά. Τι να κάνουμε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλές λύσεις, υπάρχουν ηρεμιστικά χάπια για να μπορείς να κάνεις εφαρμογή κάποιου φαρμάκου, με προσοχή. Το σκύλο σου, ρε φίλε, από πού τον πήρες? Α, δεν σπαθώ. Από... η μάνα ήταν σε μια μάντρα. Αυτό, αδέσποτος ήταν. Ήτανε, είναι αγριεμένος γιατί μάλλον έχει κακά βιώματα. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τρόποι απευαισθητοποίησης της επιθετικής συμπεριφοράς, αλλά θέλει πολλή προσπάθεια, θέλει πολλή προσοχή, θέλει... Σε εκπαιδευτεί, άμα το πάρεις, εκπαιδευτεί. Υπάρχουν εκπαιδευτές, αλλά θα προσπαθείς να το σπάσεις το τζαμπουκά. Το θέμα, γιατρέ, είναι ότι... Πολύ, πρέπει να είναι πολύ κυριαρχικός ο σκύλος σου, δικός σου. Υπάρχουν τρόποι, να ξέρω εγώ, να μπει ένα δεύτερο ζώο, να μπει ένα άλλο άτομο... Τι άλλο να γίνει εκεί πέρα? Α, γιατρέ, γιατρέ, συγγνώμη για τη διακοπή λίγο, να σου πω κάτι. Μιλάς με το σκύλο σου, μιλάς. Έχω πολύ καλή επαφή, μαζί κοιμόμαστε, απέναντι είμαστε. Ναι. Λοιπόν, έχει λίγες μέρες που έρχεται ένα αδέσποτο θηλυκό εδώ πέρα, το οποίο γέννησε κιόλας πριν λίγες μέρες αυτό. Και το ταΐζω το καημένο, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ καλό και μάλλον πρέπει να είναι και ψηλοεκπαιδευμένο και μάλλον το έδιωξε κάποιος από σπίτι. Τέλος πάντων, να το σχολιάσω αυτό. Και έχω προσέξει ότι ο σκύλος μου, όποτε το βλέπει ότι έρχεται, φεύγει με τη μία και με αφήνει ήσυχα να το ταΐσω και να το ποτίσω και να το χαϊδέψω. Είναι αλτρουιστής ο σκύλος. Καλά. Δεν έχει το χαρακτήρα του κόκκινου. Δηλαδή η λύση είναι τα ηρεμιστικά, αλλά φεύγω κιόλας και... Ηρεμιστικό, εντάξει, πάλι το ηρεμιστικό είναι μια λύση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, αν μπορεί ηρεμιστικό, να δώσει τη γυναίκα σου όταν παντρευτεί, το σκύλο θα δώσει ηρεμιστικό. Γιατρέ, και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή με την αμπούλα δεν ξέρω αν τι θα γίνει αύριο. Δεν τη βάζει. Δεν τη βάζει εύκολα, δεν το δέχεται ο σκύλος. Πλέον ναι, 7 χρόνια το δεχόταν και εδώ και ένα διάστημα, ας πούμε, πλέον ναι, αντιδράει. Εντάξει. Ναι, μπορώ να αποφύγω την αμπούλα, ας πούμε, και στη θέση της αμπούλας να τη δώσω κάποιο χάπι, υπάρχει κάτι τέτοιο? Εντάξει, υπάρχουν κάποια χάπια, η αλήθεια είναι για ψήλους τσιμπούλου. Για εξωτερικά παράστα, ρε παιδί μου. Και για εσωτερικά και για εξωτερικά, αλλά το κομμάτι της εξωπραστατικών αγωγής, το σποτόν είναι η καλύτερη φαρμακοτεχνική μορφή, γιατί δεν αφήνει, ας πούμε, και θεωρητικά τα τσιμπούρια να τσιμπήσουν και να ενθαρρυνθμίσουν κάποια πιθανά παθογόνα βακτήρια, ήρικες κλπ. Δηλαδή τα χάπια... Υπάρχουν, ναι, χάπια, υπάρχουν χάπια, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι προλαμβάνει νοσήματα όπως είναι η ερλιχίωση,
παμπεσιώσεις, τα λοιπά. Κλείσε! Δηλαδή. Φτάνει. Φτάνει. Δηλαδή, πάρε στο γιατρό εκεί πέρα, δώσε μια συμβουλή να πούμε. Σποτών, καλύτερη λύση. Διαμπούλα δηλαδή. Συγκρίνεις τον Άρη με την Ξανθούλα, λιγμένο κολαγόνο πίνεις γιατρέ, ο 4-3. Να πω κάτι για τους Αριανούς. Κοιτάξτε να ανέβετε Super League και αφήστε τις συγκρίσεις με την Ξανθ, μια ομάδα με οικονομική σταθερότητα και επιτυχίες. Άνω μου λένε είναι αυτές τις ποιότητες που φαντάζομαι τότε ο Πάοκ θα υπερτηρήσει όλες τις γραμμές. Μάλιστα. Ο άλλος λέει, εσύ ρε Ρουκούνα, λέει. Ρούκουνα. Ρούκουνα, έχεις πάει σε όλα τα γήπεδα να δω πότε θα πάει σε οργανωμένη εκδρομή με την Ξανθούλα. Σε ευρωπαϊκό μάτς κόψατε 200 εισιτήρια, ψοφίμια. Τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. Γιατρέ. Ακούω βρε αγόρι μου γλυκό. Λοιπόν, πες του να το φέρει για να μείνει στο σπινάρι και να το κλείσει το σκύλο. Στο σπινάρι, κατάλαβε. Κατάλαβε και κατάλαβα. τι είναι το σπινάρι, δεν θέλουμε. Κωδική ονομασία είναι. Δε, παραπάνω μη του πεις. Άστα, να ονειρεύεται. Ναι. Αυτό που λέει. Θα το λες και θα το φωνάεις πιο δυνατά. Ναι. Είμαστε εξουσία να μας σέβονται. Είστε εξουσία. Ναι. Όταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πηγαίνουνε, πώς ήταν η αστυνομία φιλική, τους βοήθησε, μπήκαν, κάναν. Εντάξει, τους κατατόπισε, πού θα πάνε, πού είναι το γήπεδο. Τους σέβονται. Ωραία. Τον Σαββίδη τον σέβονται δικαστές, πρωθυπουργοί, πρόεδροι του ΣΕΠΟ κτλ. Είναι ισχυρός, άρα είστε ομάδα της εξουσίας. Αυτό δεν θέλατε να γίνετε. Βασίλη. Ακούω, ναι. Το Βασίλη, το Μαρμίτα θέλω. Α, ο Μαρμίτας. Γιατί δεν μιλάς εσύ τώρα τελευταία. Περί τίνος πρόκειται. Για οτιδήποτε. Τι. Το θέλω. Πώς τον χουλιαμά που λένε οι Κωνσταντίνες. Μια χαρά, μιλάω. Πώς δεν μιλάω. Έτσι, πιο ζωηρό να σε. Μην τα εννοείς. Λοιπόν, για την ομάδα σου, Βασίλη. Μιλάω για την ομάδα μου, εντάξει. Δεν βλέπω να βγαίνει, αλλά και να βγει. Δεν θα αντέξετε οικονομικά. Εύχομαι να αντέξετε. Θέλω και τον Άρη και τον Ηρακλή στην αλφαθιστική. Αλλά δεν δύσκολα. Δεν έχει πρόβλημα να σταθεί αξιοπρεπώς με μια σωστή διαχείριση. Θα σωθεί, θα σωθεί. Θα προσπαθήσει να σωθεί. Μακάρι. Εκείνος ο φίλος μας από τα Γιάννενα. Ναι. Που είπε να φύγει. Ναι. Φύγει από τα Γιάννενα. Ναι. Μετά το Παντελάκι, ξέρεις πόσο παρελάσαν από την Τούμπα. Ναι. Αν δεν ήταν ο Σαββίδης σήμερα, άσε που θα ήμασταν. Ρώτα τους Παναθηναϊκούς, πότε το θα το βρεις τα λεφτά, τον άνθρωπο και μετά από θέλεις διώξ' τον. Γιατί θα έχεις περιπέτειες από να τους διώξεις. Διοικητικά αυτό που λες είναι σωστό, από εκεί και πέρα ο άλλος σου λέει δεν με ενδιαφέρει αυτό, αρκεί δεν θέλω να είμαι μαγαζάκι, αυτό σου λέει ο φίλος τον Ιάννη. Κοίταξε να δεις, και δεν μπορεί να βασίλει σε μια μέρα να γίνει σούπερ μάρκετ. Δικαίωμά του είναι. Είναι περήφανος ο παδός και είναι δικαίωμά του αυτό να μην γουστάρει. Όχι ρε, εγώ δεν το βγάλω το πιστόλι στο κόρταφο. Δικαιώματα, αλλά δεν το βλέπω από την. Εκεί θα σε μαγαζάκι μπροστά στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ. Άμα θέλετε τέτοιο πρωτάθλημα, ρε, εσύ τι να πω. Εντάξει. Ένα πρωτάθλημα διαρκώς με μαγαζάκια, δηλαδή ήταν το ένα μαγαζί. Δηλαδή θα ρωτούσα τον Ιπά στι αίρε με γλυκά. Δανεικούς δεν πήρε από τον Ολυμπιακό Άρη για σωστή κατηγορία το 13, δεν παρακαλούσε. Σώθηκες με μια χρονιά εσύ βρε κομπλεξικέ, με μια χρονιά εσκολής το 13 και το 13 δεν κάνει καλά. Βασίλη, σε παρακαλώ να καλέσεις, είναι κομπλεξικός. Με τον Άρη. Δεν είμαι κομπλεξός με καμία ομάδα. Δεν ανακαλώ με τον Άρη. Παρακαταθέτω απόψεις. Έχει κολλήσει με το 13, μια ημερομηνία εκεί. Πήρε δανεικούς βρε ο Άρης και σώθηκε με δημόσιες σχέσεις. Είναι πραγματικότητα. Το κατέγραψε η ιστορία. Μια χρονιά που πήρα δυο δανεικούς παίκτες. Δηλαδή, και τι να πω κάτι. Μια χρονιά πήρα δυο δανεικούς παίκτες. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Άρης μειώνεται διαρκώς σε οπαδική δυναμική. Κάτσε, ναι. Και θα μειώνεται όπως πάει η κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να ανανεώσει το οπαδικό του κεφάλαιο. Και θα αυξάνεται τη Ξάνθη η οπαδική δυναμική. Δεν σου λέω ότι θα αυξηθεί τη Ξάνθη. Αλλά η Ξάνθη είναι μια ομάδα που ξέρει που είναι το οπαδικό τη κεφάλαιο. Είναι στην ευρύτερη περιοχή. Είναι σταθερό. Ομάδες σαν την Ξάνθη επιβιώνουν και σαν το Λεβαδιακό και σαν την Κέρκυρα και σαν τον Πλατανιά. Μα δεν είμαστε ρε στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με συγκεκριμένη πρακτική. Άσε τι να τώρα. Κάνουμε, το δυστύχημα. Να θες αυτές τις ομάδες και να συμμερίζεις αυτές τις ομάδες και να δηλαδή, δεις αυτές τις ομάδες μεγάλες. Αν είναι τότε τα μαγαζάκια που επιβιώνουν με συγκεκριμένες πρακτικές. Εμείς δεν θα γίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θες να πεις ότι ο κύριος Πανόπλος, ένας καλός χρηματοδότης, ο οποίος πήρε μια ομάδα με πολλά προβλήματα, τον κύριο Κοκάλα, έδωσε χρήματα 30 εκατομμύρια δραχμές τότε το 91. Έφερε παίκτες όπως ο Γιαννότσκο, όπως ο Ζαλέσκι, με χρήματα. Πήρε παίκτες όπως ο Ζήκος, ο Μαλαδένης, ο Πατσατζόγλου. Τους ανέδειξε. Είναι χρεωμένος δηλαδή. Δεν είναι χρεωμένη Ξάνθη, ίσα ίσα. Πώς γίνεται αυτό ρε γιατρέ, μια ομάδα με 200 εισιτήρια. Δεν κλέβουνε ρε.
Άσε με τώρα, ρε, δεν αυτό που λέω τώρα. Το σωματείο τους. Το πώς επιβιώνουν, ξέρει πολύ καλά ο κόσμος, δεν υποτιμάτε τον νοημοσύνη. Αρχικλεφταράδες, δεν Βασίλη, το κακό. Μαδούλες με 30 και με 100 εισιτήρια, ξέρουμε πολύ καλά πώς επιβιώνουν. Δεν θα κορυδεύετε τον κόσμο. Πώς επιβιώνουν, Βασίλη, πες μας. Επιβιώνουν, με τον τρόπο που ξέρουν όλοι. Πώς επιβιώνουν, πες μας. Με τον τρόπο που ξέρεις. Είναι αυθαίρετο. Είναι αυθαίρετο αυτό που λες. Τώρα πώς επιβιώνουνε, Βασίλη, τον τρόπο. Γίνοντας μαγαζάκι του δυνατού κάθε χρονιά. Με κάποιον δυνατό. Τι θα πει επιβιώνω. Χρεώνονται. Γίνοντας παράρτημα. Χρεώνονται. Όχι, έτσι χρεώνονται. Όχι, είναι χρεώνονται. Όχι. Χρεώνονται. Γίνονται υποτακτικοί. Μπορώ εγώ δηλαδή σαν Ξάνθη να αγοράσω, ξέρω εγώ, το Μαουρίτσιο με 7 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνω το Μελιόπουλο από τη Μελίκη και θα τον κάνω να έχει μια αξία αλφα και να τον πουλήσω. Αυτό μπορώ να κάνω ως Ξάνθη. Και εσύ ως Σαρούλης θα παίζεις αυτή τη στιγμή τον Ακροπόταμο με την Κρυφιά και αυτά, γιατί θα φτύνει νοοτροπία. Τι θα κάνετε. Χαράζω να τελειώσει φέτος. Είναι η τελευταία χρονιά που χαίρεσαι. Βρέλα στη Super League. Και κάποια στιγμή θα γυρίσει και ο Ηρακλής και θα τελειώσει και όμως η χαράζω. Θα. Δηλαδή θες να μου πεις. Χαράζω να έχεις ομαδούλες σαν αυτή που υποστηρίζεις και τις Λιβαδιές και τους Πλατανιάδες. Κάποια στιγμή θα αλλάξει. Φτάνει τόσο. Βαρεθήκαμε, δηλαδή, βαρεθήκαμε αυτές τις νοικοκυρεμένες ομάδες τύπου Λιβαδιά και Ξάνθη. Δεν τι θέλουμε. Ευχαριστούμε. Δεν θέλουμε 200 εισιτήρια στο κύκλο. Θέλουμε πολλά εισιτήρια και κλοπές. Ναι. Αυτό θέλουμε. Κλοπές. Θέλουμε γύρω από τα μέλια, μαρμίτες. Ναι. Σουάσανε αυτές οι ομάδες. Η Αθώα, η Αθώα, η ομαδούλα σου, ναι. Που ανοίγει τα πόδια εδώ και εκεί, αυτό η ομαδούλα σου. Θέλουμε άρθρα 44. Ναι, όχι, ομάδα που ανοίγει τα πόδια κάθε χρόνο. Να το δρόμο, να μην βλέπουν τα δικαστήρια. Ανοιχτοπόδες, ανοιχτοπόδες τώρα. Ξάνθη, άιντε. Ψυχραιμία. Τι να πω τώρα, δεν μπορώ, αυτή η αντιπαράθεση είναι στήρα. Αρούλη τον είπε, Ρούλης, μέλια, τι να κάνω. Ψυχραιμία, ρε. Τι ψυχραιμία τώρα, ακούμε πράγματα τα πέρα πίθανα. Ραυτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Ραυτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Ραυτόπουλε. Μάλιστα κύριε.